Επιστρέψαμε στο Παθεσσαλικό. Νίκη Βόλου Ηρακλής. Τελευταία αγωνιστική των play-off. Τελευταία αγωνιστική ενός μαραθωνίου 40 αγωνιστικών για 8 ομάδες που πίστεψαν ότι μπορούν να τα καταφέρουν και να αλλάξουν κατηγορία. Η Νίκη Βόλου που θέλει ένα βαθμό σήμερα για να κλειδώσει την άνοδο, ανεξάρτητα του τι θα συμβεί στο παιχνίδι τελικό της Κρήτης, αδιαφορώντας για το τι θα συμβεί εκεί φυσικά, σε περίπτωση νίκης γιατί αυτήν θα επιδιώξει θέλοντας να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ευχαρίστηση στους οπαδούς της και χάσει βαθμούς η Κέρκυρα στο Ιγίνιο, μέχρι και πρώτη μπορεί να τη δούμε. Σε περίπτωση που χάσει σήμερα και κερδίσει ο Ολυμπιακός Βόλου στα Χανιά, τότε ο Ολυμπιακός Βόλου είναι αυτός που ανεβαίνει απευθείας και στέλνει την νίκη στον Παράζ με την Ξάνθη. Σενάριο που υπάρχει, αλλά που όπως καταλαβαίνετε από την ατμόσφαιρα, παρουσία 13.000 οπαδών της νίκης, μόνο αυτό δεν σκέφτονται οι οπαδοί της αυτή την ώρα που περιμένουν πώς και πώς να τελειώσει το παιχνίδι και να μπουν στο γήπεδο να πανηγυρίσουν την επιστροφή στην μεγάλη κατηγορία. Άλλωστε, οι παίχτες μέχρι και τρέιλερ βίντεο δημιούργησαν για να προσκαλέσουν τον κόσμο τους σήμερα στη φιέστα. Σε λίγο η είσοδος των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Για τον Ηρακλή βέβαια κανείς δεν μπορεί να χρυσώσει το χάπι αυτή την ώρα. Ο Ηρακλής, ο οποίος έτρεξε σε δύο διαφορετικές περιόδους στο πρωτάθλημα, ενώ είχε τους παίχτες, δεν είχε την ηρεμία για μια ομάδα που διεκδικεί τον υπέρτατο στόχο. Η δυναμική της αναλώθηκε σε εκνευρισμό από την κερκίδα στους παίχτες. Πολλά παιχνίδια τελείωσαν μέσω αποδοκιμασιών. Ο Όγιος ήρθε, αλλά έφυγε με λάθος τρόπο, που χρεώθηκε σε μια κίνηση ανθρώπων που ήρθε να βοηθήσει, αλλά κάτι δεν πήγε καλά. Βγήκαν ανακοινώσεις. Όγιος δεν άντεξε αυτό το πήγαινε, έλα, έφυγε, ήρθε ο Νίκος Παπαδόπουλος, αλλά ο συνώνυμος του Θόδωρος, ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλή, αδυνατούσε να εκπληρώσει τις πιο απλές υποχρεώσεις. Η ομάδα έστρωσε, αλλά ήταν ήδη αργά. Οι βαθμοί είχαν πετάξει. Να θυμηθούμε λοιπόν με το πώς θα αγωνιστούν οι ομάδες. Με τον Ηρακλή που βλέπετε εδώ, Χουάντερσον, Σαββίδη, Παπαστεριανό, Κοντέοντα, Κοντοδήμο στην άμυνα, Σαράφογλου, Ιντζόγλου, Πουρτουλίδη, Αποστολίδη, Κουρούπη και Τσιλιανίδη, η αναπληρωματική. Με τον Παλιγιώργο, τον Κραγιόπουλο, τον Κολίτσι, τον Μπάμπα, τον Χιονίδη, τον Ματσούκα και τον Κουρδάκη. Και η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη, η ομάδα της Νίκης Βόλου, με Αποστολίδη κάτω, Δοκάρια, Ζουλιώτη, Ρεπετσά, Κότο, Βοσοηλέδη, Πινιέιρο, Μπιτσάκο, Ανιέτε, το μεγάλο όνομα, Μανουσάκη, Τζιόρας και Ισαάκ. Και στον πάγκο της ομάδας της Νίκης, ο Ταΐρης, ο Ακασούρο, κάτω, ο Γιώτας, ο Μπακάλης, ο Τσουκάνης και ο Παπαδόπουλος. Αν όλα εξελιχθούν έτσι όπως τα θέλει ο Αλέκος Βοσνιάδης, θα κάνει και τις τρεις αλλαγές προκειμένου άπαντες να έχουν αύρα Super League. Οι διαιτητές της συνάντησης, ο Χρήστος Μίτσιος της Ένωσης Υπήρου, ο Δαμιανός Ευθυμιάδης πρώτος της Ένωσης Πιερίας, ο Γιάννης Καραγκιζόπουλος δεύτερος της Ένωσης Μαθίας, ο τέταρτος διαιτητής είναι ο Δημήτρης Μαλούτας της Ένωσης Μαθίας και παρατηρητής εδώ κάπου κοντά μας ο Γιώργος Μπίκας της Ένωσης Χαλκιδικής. Και μαζορέτε στον αγωνιστικό χώρο, ύστερα από πάρα πολύ καιρό, βλέπετε τι γίνεται στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού. Ο περισσότερος χρόνος, μιλάμε για ρεκόρ προσέλευση σήμερα. Η φιέστα, αυτό το πάρτι που έχει στηθεί με τον Αλέκο Βοσνιάδη πριν από λίγη ώρα να θέλει να κρατήσει χαμηλά τον πήχη, γιατί μπάλα είναι, ποδόσφαιρο παίζουμε όπως μας είπε, επομένως όλα μπορούν να συμβούν. Εδώ ο Νίκος Παπαδόπουλος, ενδέκατο παιχνίδι στον πάγκο του Ηρακλή μαζί με τον βοηθό του δίπλα, τον Δημήτρη Καρίδα. Θέλουν και αυτοί, τον Νίκο Καρίδα, συγγνώμη, θέλουν και αυτοί να ολοκληρωθεί η χρονιά προκειμένου να δουν τι θα γίνει στην επόμενη και εφόσον φυσικά εξακολουθήσουν να είναι στον πάγκο της ομάδας του Ηρακλή. Πάμε και στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί μας περιμένει ο Γιώργος Μπιτσικόκος, ο οποίος θα μας μεταφέρει αφενός με τις σοβαρές απουσίες του Ηρακλή, αφετέρου το γενικότερο κλίμα το οποίο επικρατεί σήμερα στο Πανθεσσαλικό. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Εδώ στο Πανθεσσαλικό όλοι περιμένουν να σφυρίξει ο διαιτητής για τελευταία φορά και η νίκη να έχει πάρει το αποτέλεσμα που χρειάζεται για να επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία. Αυτά που έχουν προγραμματίσει οι άνθρωποι της Νίκης Βόλου για να γιορτάσουν την άνοδο τα κρατούν καλά κρυμμένα. Θέλουν να μας τα αποκαλύψουν μια και καλή στο τέλος και γι' αυτό το λόγο συνεχώς από τα μεγάφωνα υπάρχουν εκκλήσεις προς τους οπαδούς να μην μπουν με τη λήξη του αγώνα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αλλά να επιτρέψουν να γίνει αυτό το πάρτι που έχει προγραμματιστεί και έχουν δώσει ραντεβού μετά στην Νέα Ιωνία, στην Ευαγγελίστρια, για να μπορέσουν να έρθουν κοντά οι οπαδοί με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.
Από τις απουσίες να πούμε εντάχει ότι για την νίκη Βόλου Αλέκος Βουσνιάδης δεν έχει μόνο τον Σουλίδη στον πάγκο, ενώ από την άλλη πλευρά πολλές απουσίες για τον Ηρακλή, Μπουκουβάλα, Σωτάι, Ολίμα, Ζάχορα στις πιο σημαντικές εξ αυτών. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο κύριος Παπαδόπουλος πήρε στην 18άδα τον Ματσούκα προκειμένου να μπορέσει να συμπληρώσει την αποστολή για τον Ηρακλή. Μία πόλη η Νέα Ιωνία στο πόδι σήμερα για το καμάρι της, την νίκη Βόλου, την οποία περιμένει μετά από 48 χρόνια να την δει και πάλι στην μεγάλη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μιχάλη. Μάλιστα. Με το διαιτητή εν μέσω ελαφράς, ο Μίκλης, να ρίχνει μια ματιά στο ρολόι, στους τερματοφύλακες και η σέντρα του αγώνα. Τα τελευταία 90 λεπτά από το Παθεσσαλικό για τη φετινή χρονιά, για να δούμε τι θα βγάλουν. Πίσω από τον Ιτζόγλου στον Χουάντερσον. Ο Χουάντερσον με τη μία στέλνει την μπάλα κατευθείαν στο Ζουλιώτη, ο οποίος κατεβάζει εξαιρετικά. Τα πρώτα δευτερόλεπτα της συνάντησης, νίκη Βόλου Ηρακλής. Πινιέιρο κατεβάζει την μπάλα. Μανουσάκης, Ανιέτε. Ανιέτε πάσα για τον Μανουσάκη. Αυτός πάσα για τον Τζιόρα, βγαίνει ο Τζιόρας. 1-0 στα πρώτα δευτερόλεπτα. Στο 42 δευτερόλεπτο το Παθεσσαλικό παίρνει φωτιά. Η νίκη Βόλου ανοίγει το σκορ με τον σκόρερ της, τον Χρήστο Τζιόρα. 42 δευτερόλεπτο της συνάντησης. Ανιέτε, Μανουσάκης άλλαξαν την μπάλα κάπου πιο χαμηλά από τη μεσαία γραμμή. Μανουσάκης είδε τον Τζιόρα στον κενό χώρο, του πέταξε την μπάλα. Με τη μία αυτό στο πλασέ, η μπάλα κάτω από τα πόδια του τερματοφύλακα του Ηρακλή. Νίκη Βόλου Ηρακλής 1-0. Απίστευτο το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στις κερκίδες. Κοιτάξτε την τελική πάσα του Μανουσάκη στον Τζιόρα, πλασέ, η μπάλα κάτω από τα πόδια του Χουάντερσον. Στα πρώτα δευτερόλεπτα της συνάντησης, η νίκη Βόλου ανοίγει το σκορ. Έξαλλοι πανηγυρισμοί. Ο Γιάννης Ζαλαόρας, προπονητής τερματοφυλάκων, ένα μαζί με τους υπόλοιπους παίχτες του πάγκου και συνέχεια πήγε εκεί και ο Τζιόρας. Πολύ νωρίς το 1-0. Μεγάλος ενθουσιασμός, μεγάλος παλμός από την αρχή ακόμη εδώ και μια μισή ώρα. Σοηλέδης θέλει να περάσει όποιον βρει μπροστά του, θα βγάλει και τη σέντρα, βγαίνει ο Χουάντερσον και μαζεύει πάνω από το κεφάλι του Παπαστεριανού. Εδώ ρε Πετσάς, ο Γκόλιθος στην άμυνα. Πουρτουλίδης, χαμηλά η μπάλα για τον Ηρακλή. Κοντοδήμος, με μεγάλη διαφορά, ο πρώτος σε συμμετοχές. Άτσαλη κεφαλιά από τον Κότοβο, η μπάλα πλάγιο υπέρ του Ηρακλή, παραμένει ψηλά. Εδώ ο Βαγγέλης Κότοβος. Και εδώ ο Μανώλης Αποστολίδης, ο οποίος παραλίγο με τα 90 σημερινά λεπτά να φτάσει τα 4.000 λεπτά συμμετοχής. Νίκος Παπαδόπουλος όρθιος. Δεν ξεκίνησε καλά η ομάδα του. Από τον Πινιέιρο, πιο πίσω η μπάλα για τον Κότοβο. Ο Κότοβος έχει το ρεπετσά. Πλησιάζει ο Πουρτουλίδης για να πιέσει. Πιο δεξιά για τον Ζουλιώτη. Ζουλιώτης για τον Μανουσάκη, ο αρχηγός της νίκης Βόλου. Πάσα για τον Τζιόρα. Με τα κουνάκι, ο Τζιόρας βλέπει αμαρκάριστο πίσω τον Πιτσάκο. Και πιο αριστερά για τον Σοηλέδη. Από το ρεπετσά πίσω η μπάλα στον Αποστολίδη. Κεφαλιά από τον Κοντοδήμο. Νέα κεφαλιά από τον Πιτσάκο. Τρίτη κεφαλιά από τον Κουρούπη. Ζουλιώτης παραχωρεί πλάγιο υπέρ του Ηρακλή. Κοντοδήμος, γρήγορη εκτέλεση. Προσπαθεί να συνέλθει ο Ηρακλής Τζόγλου. Βαθιά παλιά. Να δούμε αν θα την προλάβει ο Αποστολίδης. Ναι, την προλαβαίνει ο νεαρός
Μπάλα πιο πίσω. Μα το Σαράφογλου. Κακή εναλλαγή. Αποστολίδη Σαράφογλου. Από τα παιδιά που έχουν πολύ, εδώ τους βλέπετε και τους δύο, πολύ λίγο χρόνο συμμετοχής στον φετινό Ηράκλη. Λύσεις ανάγκης, γιατί και ο Σιατραβάνης και ο Ματσούκας. Ο Σιατραβάνης έχει τραυματιστεί από την ένατη αγωνιστική των play-off. Ο Ματσούκας που αγωνίζονταν τραυματίας στα δύο τελευταία παιχνίδια, δεν μπορούσε να αντέξει και ένα τρίτο συνεχόμενο. Ο Σκόρτσα, ο οποίος κάνει θεραπεία. Ο Ζάχορα που απέχει από τις προπονήσεις και μάλλον αυτό είναι το τέλος του με την ομάδα του Ηρακλή. Ο Μπουκουβάλας, ο Λίμα και ο Τάι, όπως είπε και ο Γιώργος Μπιτσικόκος, είναι τιμωρημένοι από την ομάδα. Από τους ξένους δηλαδή, μόνο ο Μπάμπας συνεχίζει και αυτός είναι στον πάγκο. Κάτω η μπάλα, Κοντοδήμος, πριν ο Μανουσάκης βάλει το πόδι του. Πρώτου Τσιλιανίδη κεφαλιά με την πλάτη, όχι δεν ήταν κεφαλιά, του Πινιέρο προς τα πίσω. Κοντοδήμος ελέγχει, Κοντέων δεν κάνει λάθος. Κρατάει ο Ιτζόγλου, σύγκρουση με τον Μανουσάκη. Με τη μία ελευθέρωσε ο Σαβίδης, μπάλα πήγε στον κότοπο. Σοηλέδης, λάθος πάσα. Διπλή προσπάθεια από το Σαβίδη που παίζει δεξί μπακ. Κοντοδήμος βρίσκει τον Μπουρτουλίδη, έχει χώρο αυτός. Τσιλιανίδης, Μπουρτουλίδης στο 1-2, δεν περνάει μπάλα του Ζουλιώτη. Επιμένει ο Ηρακλής. Ούτε τώρα ο Μανουσάκης ήταν εκεί για να κόψει. Επιμένει και ο Ηρακλής με τον Κοντοδήμο. Μπάλα εντός. Ζουλιώτης, Ρεπετσάς με προσποίηση. Πάλι Ζουλιώτης. Κοντράρι. Ο Κοντοδήμος πλάγιο υπέρ της Νίκης Βόλου. Ψύχρεμα άλλαξαν οι μπακ των γηπεδούχων την μπάλα. Εδώ Ζουλιώτης. Μανουσάκης. Νέο πλάγιο. Ανιέτε. Σοηλέδης από αριστερά. Είμαστε στο 7ο λεπτό. Η Νίκη Βόλου προηγείται από τα πρώτα δευτερόλεπτα της συνάντησης 1-0 του Ηρακλή. Χωρίς να δει ο Μανουσάκης αλλάζει για τον Ζουλιώτη. Πιτσάκος. Μανουσάκης, πάσα για τον Ζουλιώτη. Δυνατή πάσα. Θα την προλάβει πριν βγει. Έχει και το χρόνο να γυρίσει και να δώσει και πάσα στο Μανουσάκη. Μανουσάκης Ανιέτε. Η πάσα του Ανιέτε δεν θα περάσει. Βάζει μπροστά το σώμα του και είναι φάουλ υπέρ της Νίκης Βόλου. Φάουλ που παραχώρησε ο Κουρούπης. Εδώ Ισπανός. Πρόλαβε. Πήγε πρώτος πάνω στην μπάλα και πήρε το φάουλ από τον Κουρούπη. Ο Άντερσον, ο οποίος έκανε έξοδο στον γκολ, μπάλα πέρασε κάτω τα πόδια. Σοηλέδης με το αριστερό. Σπουδαίο πρωτάθλημα φέτος. Παίρνει ύψος η μπάλα, ο Άντερσον πήγαινε για τον Πινιέρο. Και ο Άντερσον με τη μία θέλει να βγάλει τον Τσιλιανίδη. Τσιλιανίδης έχει δύο παίκτες, ο Γκότοβος πρώτος πάνω στην μπάλα, καταφέρει να το σταματήσει και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις κόντρα επίθεσης, αλλά εκεί που πάει η μπάλα ελέγχεται από τους παίκτες του Ηρακλή με το Σαβίδη. Η αλλαγή για τον Κουρούπη. Βγαίνει και ο Κοντοδήμος για βοήθεια. Κουρούπης είναι σχεδόν μόνος. Καταφέρει να αποφύγει τον Μανουσάκη. Σοηλέ έτρεξε, κάλυψε. Κοντέων κεφαλιά. Παπαστεριανός, συγγνώμη, κεφαλιά. Πλάγιο υπέρ της Νίκης Βόλου.
ηρεμία τώρα στο παιχνίδι και των δύο ομάδων. Με την νίκη Βόλου να θέλει να κρατήσει περισσότερο μπάλα στα πόδια της. Θα χαθεί όμως τώρα από τον Μπιτσάκο και βγαίνει ο Πουρτουλίδης. Δίνει δεξιά για τον Αποστολίδη. Αποστολίδης από πολύ μακριά δοκιμάζει ένα shoot out. Αυτή ήταν η πρώτη τελική για την ομάδα του Ηρακλή. Βλέπετε εδώ πάλι το shoot. Αλλά χτυπάει αρκετές φορές κάτω. Γιώρας, ο σκόρερ της συνάντησης μέχρι τώρα. Πάσα του Ιτζόγλου. Παπαστεριανός. Αλλάζει παιχνίδι. Δεξιά. Είχε προωθηθεί και ο Σαββίδης. Θα κερδίσει ένα φάουλ. Πάμε για λίγο στον αγωνιστικό χώρο και στον Γιώργο Μπιτσικόκο. Να δούμε πώς συμπεριφέρονται τώρα οι προπονητές μετά από αυτό το ξάφνιασμα και το 1-0. Θα έλεγε κανείς ότι ο Νίκος Παπαδόπουλος ήταν αυτός που θα ήταν πιο. Θα ήθελε να. Παίζεται τη φάση. Και βγαίνει ο Ανιέτε. Ο Ανιέτε πρώτου Χουάντερσον σκάβει τη μπάλα. Εκπληκτικό γκολ από τον Ισπανό. Εξαιρετική πάσα. Έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Ηρακλή. Δείχνει να τρελαίνεται ο Ανιέτε και πώς να μην τρελαθεί φέτος. Κάνει μια εκπληκτική χρονιά εδώ ο Ισπανός. Θα φτάσει το έκτο του γκολ στα play-off. Τα 18 στο πρωτάθλημα. Σπουδαίο πρωτάθλημα, κοιτάξτε από κανονική θέση. Στο κέντρο της άμυνας του Ηρακλή, το κενό. Σκάβει εδώ υποδειγματικά την μπάλα. Περνάει πάνω από τον Χουάντερσον. Που έμεινε καθυλωμένος, πιστεύοντας ότι θα γίνει τρίπλα ή κάποιο πλάσε, αλλά δεν περίμενε κάτι τέτοιο από τον Ισπανό. Μανουσάκης πανηγυρίζει. Εκπληκτικές ασίστ σήμερα. Ένας όμιλος οι παίκτες της Νίκης Βόλου πανηγυρίζουν τη δεύτερη επιτυχία. Την κούρσα του Ανιέτε και εδώ εκτιμώντας πολύ καλά την μπάλα και το πόδι. Στέλνει πάνω από τον Χουάντερσον. Για να γίνει έτσι το 2-0. Και επιστρέφουμε στον Γιώργο Μπιτσικόκο για να ολοκληρώσει αυτό που έλεγε, αλλά με νέα δεδομένα, Γιώργο. Που λέγαμε ότι ο Αλέκος Βοσνιάδης είναι αυτός που προσπαθεί να φτιάξει την ομάδα του για να μην δέχεται κόντρα επιθέσεις. Ήρθε η δική του κόντρα επίθεση με τον Ανιέτε να βγαίνει τέταρτο και να μας χαρίζει ένα πολύ όμορφο highlight. Ο Νίκος Παπαδόπουλος σιωπηλός κάθεται στην τεχνική περιοχή του. Παρακολουθεί τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών του. Δεν έχει χρειαστεί μέχρι στιγμής να παρέμβει. Δεν έχει κάνει κάποια παρέμβαση στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται ο Ηρακλής. Περιμένει να δει τη συμπεριφορά για κάποιον παικτών ο Νίκος Παπαδόπουλος. Έχει βάλει αρκετούς νέους μέσα. Έχει μια σύνθεση ανάγκης. Όταν απουσιάζουν 7-8 παίκτες βασικότατα, δεν έχει και πολλά να κάνει ο προπονητής. Ο Ισακ σε μια κούρσα από την αριστερή πλευρά. Προσπαθεί να αλλάξει με τον Ανιέτε. Ανιέτε μένει όρθιος. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Αποφεύγει 2-3 παίκτες. Ο Τζιόρας θα κάνει το ίδιο, αλλά δεν είναι καλός με το αριστερό. Θα του κλέψουν την μπάλα. Ο Πουρτουλίδης βγαίνει τώρα μπροστά για να δημιουργήσει προϋποθέσεις κόντρα επίθεση. Καθυστερεί ο Ηρακλής. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης ταχύς να τρέξει και να βγει στην πλάτη της άμυνας της Νίκης Βόλου. Έτσι πάνε σε οργανωμένη πλέον επίθεση και ανόλευκοι. Ή σήμερα φοράνε πορτοκαλί. Από το Σαράφογλου στο Σαββίδη. Σαββίδης προωθείται. Αποστολίδης. Αποστολίδης βρίσκει μπροστά το Σοϊλέδη. Κοντοδήμος. Κοντά το Μανουσάκης. Πουρτουλίδης. Θα κόψει ο Πινιέιρο προσωρινά. Τρέχει ο Πουρτουλίδης. Πάλι στον Κοντοδήμο. Βγαίνει η Νίκη Βόλου. Υπάρχει ένα άνοιγμα εκεί. Προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί ο Κουρούπης. Δεν θα τα καταφέρει. Πινιέρο, Ζουλιώτης απομακρύνουν. Μπάλα στον Παπαστεριανό. Πιέζεται αυτός από Τζιόρα και Ανιέτε που βγήκε για να μαρκάρει τον Κοντέον. Από το Χουάντερσον πιο δεξιά η μπάλα για το Σαββίδη. Ωραία πάσα. Κακό κοντρόλ από τον Κουρούπη. Συντελείμε.
Ένα πλάγιο το οποίο εκτελείται γρήγορα. Ζουλιώτης. Offside και επιστροφή της μπάλας και offside, αλλά όχι φάουλ. Δοανιέται. Εδώ ο Μανουσάκης, assist στο Τζιόρα με τη μία πλασέ κάτω από τα πόδια του Χουάντερσον η μπάλα. Έξαλλη πανηγυρισμή από το σκόρερ και εδώ πάλι Μανουσάκης βγάζει για τον Ανιέτε. Ανιέτε, κοιτάξτε εδώ, ο Ισπανός στα 28 του, ο οποίος πέρασε από τον Ολυμπιακό Βόλο σε μια γεμάτη χρονιά. Πέρσι σημείωσε 9 γκολ. Το καλοκαίρι συζήτησε με τον Τύρναβο, αλλά έκλεισε στους Κιανόλευκους και από ό,τι φαίνεται του βγήκε σε καλό και για τον ίδιο, αφού βολιδοσκοπείται από άλλες ομάδες. Και για την ομάδα βέβαια, το καλό που βρίσκεται με το ένα πόδι στη Super League. Νίκος Παπαδόπουλος προσπαθεί να διορθώσει κάποια πράγματα. Όσο μπορεί βέβαια και στο βαθμό του εφικτού, με μια ψυχολογία που δεν είναι και καλύτερη για την ομάδα του Ηρακλή σε μια χρονιά που όντως χάθηκε, μια ακόμη χρονιά που χάθηκε στο τέλος. Κοντοδήμος. Μανουσάκης ανιέται για τον Τζιόρα. Κοντέων. Μπάλα βγήκε πλάγιο. Καλή κοντά του ο διαιτητής τον Παπαστεριανό και τον Ανιέτε, οι οποίοι είχαν μια ψυμαχία. Το αν βγήκε ή δεν βγήκε η μπάλα. Εδώ βλέπετε τον Μίτσιο. Εκεί στο τζατζάρισμα. Συγκράτησαν και οι δύο τα νεύρα τους, είδε όμως ο Μίτσιος, τους κάλεσε κοντά του. Το θέμα θεωρείται λήξαν. Κότοβος περνάει για Σοϊλέδη. Κοντέων. Τρίμπλα πάνω στο Σοϊλέδη. Σαράφογλου. Θα κλέψουν την μπάλα από τον Πορτουλίδη προσωρινά. Η Τζόγλου. Δυνατή πάσα για τον πάγκο του Ηράκλη. Μανουσάκης. Μπιτσάκος. Πίσω η μπάλα από τον Μπιτσάκο στον Αποστολίδη. Ρεπετσάς. Τζιόρας με το στήθος τροφοδοτεί το Μανουσάκη. Απευθείας σουτ, είχε δει τον Χουάντερσον εκτός. Καλή σκέψη από τον αρχηγό της Νίκης Βόλου, το Δήμο Μανουσάκη, ο οποίος πάτησε γκάζι στα play-off. Έκανε ένα πολύ γεμάτο γενικότερα δεύτερο γύρο. Και βλέπετε εδώ την ωραία ενέργεια και των δύο και την πάσα με το στήθος του Τζιόρα εδώ. Και στη συνέχεια το σουτ. Ζυγισμένο, μπάλα πάνω το οριζόντιο δοκάρι. Ο Άντερσον εκτεθειμένος αρκετές φορές από την άμυνά του και στο σουτ αλλά και στις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, όπου στην πλάτη της άμυνας βγήκαν δύο παίχτες οι οποίοι κατάφεραν να τον πλασάρουν υποδειγματικά και έτσι να γίνει το 2-0. Στο 18ο λεπτό βρισκόμαστε. Νίκη Βόλου από το πρώτο 20 λεπτό δείχνει να πατάει γερά στα πόδια της, δεν θέλει να την αμφισβητήσει κανείς την επιστροφή της μετά από 48 χρόνια στην Super League. Κοντοδήμος, Μπιτσάκος, Πινιέρο, κακή πάσα κλέβει ο Αποστολίδης. Ο Αποστολίδης θέλει να βρει τον Τσιλιανίδη, βγαίνει ο Τσιλιανίδης, βγαίνει όμως και ο Αποστολίδης και μαζεύει την μπάλα. Πρώτη καλή ενέργεια από τους παίκτες του Ηρακλή, αν εξαιρέσουμε εκείνο το σουτ που είχε γίνει από τον Αποστολίδη. Πρώτη οργανωμένη επίθεση στον κενό χώρο, η μπάλα λίγο δυνατή. Βγαίνει ο Αποστολίδης, ο οποίος διάβασε σωστά, πολύ έμπειρος τερματοφύλακας. Μπιτσάκος με τη μία σμπρώχνει για τον Ανιέτε, θα χάσει την κεφαλιά ο Ισάκ, δεν μπορεί στη συνέχεια. Κοντρολάρει ο Ιτζόγλου και βγαίνει ο Σαβίδης. Ο Ηρακλής θέλει να δώσει ταχύτητα στο παιχνίδι, ψάχνει τον τρόπο αντίδρασης. Στην ουσία, Αποστολίδης. Για το Σαράφογλου, οι δυο τους αλλάζουν την μπάλα, κάθετη πάσα, λάθος, Ρεπετσάς. Και βγαίνει ο Ανιέτε. Ο Ανιέτε κυνηγάει την μπάλα, ο Ισάκ καταφέρνει να έρθει προς τον άξονα. Τακουνάκι, Μανουσάκης,
Κερδίζει και τις κόντρες. Περιμένει ο Ζουλιώτης. Πάσα για τον Ζουλιώτη. Θα την προλάβει για μία ακόμη φορά. Θα βγάλει τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Θα σταματήσει ο Κοντέων. Και στη συνέχεια ο Κουρούπης στον Πουρτουλίδη. Λάθος, Ρεπετσάς. Μπιτσάκος με Τζόγλου. Η Τζόγλου προσπαθεί να κλέψει την μπάλα. Ο Μπιτσάκος θα του κάνει φάουλ. Κίτρινη κάρτα στον Μπιτσάκο. Δεν άφησε να τρέξει το παιχνίδι ο Ηράκλης. Αλέξανδρος Μπιτσάκος. Είδατε πώς. Κοντέων. Σαββίδης. Μαρκάριο Ισακ. Μπάλα έρχεται στον Ιτζόγλου. Μαρκάριο Ανιέτε. Καταφέρει να την κλέψει. Κοντράριο Ιτζόγλου. Out. Εδώ η Τζόγλου, ο Ηρακλής που από αύριο πατάει delete, ξεχνάει τη χρονιά. Όλοι φεύγουν για διακοπές προκειμένου να γεμίσουν μπαταρίες. Και μετά θα αρχίσει να κτίζεται η νέα ομάδα, άγνωστο προς το παρόν βέβαια, πώς και από ποιους σε ένα πρωτάθλημα που αναμένεται να περιλαμβάνει ιστορικές ομάδες που αγωνίστηκαν στην Super League και μάλιστα στο πρόσφατο παρελθόν. ΑΕΚ, Άρης, Λάρισα. Ο Ηρακλής φυσικά. Παπαστεριανός. Τζόγλου. Κουρούπης. Πινιέιρο. Πάσα για τον Τζιόρα. Θα κερδίσει αυτό την μπάλα. Και θα την πετάξει έξω. Προκειμένου να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Κοντέων νομίζω ότι είναι εκεί. Κάτω. Ναι. Αυτός είναι. Συγκρούεται με τον Τζιόρα. Ο Τζιόρας μένει όρθιος και στη συνέχεια θα βγάλει την μπάλα έξω προκειμένου ο αντίπαλος συνάδελφός του πάντως να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες. Οι οπαδοί της Νίκης Βόλου, ο κόσμος της Νίκης Βόλου που στήριξε όλη τη χρονιά την προσπάθεια και ειδικά στα εκτός έδρας παιχνίδια υπήρχε πάντα ένας πυρήνας που ακολουθούσε πιστά και δεν απογοητεύτηκε από την ήττα στην πρεμιέρα των play-off από τον Ιγυνιακό και μάλιστα εδώ στο Πανθεσσαλικό το 2-3. Αλλά θεώρησε πως είναι ένα τυχαίο συμβάν, σκεπτόμενοι προφανώς πως έτσι είναι το ποδόσφαιρο και ότι έχει άλλα 13-90 λεπτά. Ακολούθησε την ομάδα, πίστεψε ότι φέτος, όπως και η διοίκηση και ο Ανδρέας Πάτσης, ο προπονητής, ο Αλέκος Βοσνιάδης στο τέλος, οι παίχτες μπορούν να τα καταφέρουν και να που ήρθε, έρχεται η δικαίωση. Σήμερα φυσικά η Νέα Ιωνία είναι στο πόδι, ο Βόλος γενικότερα, γιατί μια τουλάχιστον ομάδα της Μαγνησίας θα βρίσκεται στη Super League και αυτό έφερε πολύ κόσμο στο Πανθεσσαλικό. Είναι λογικό και είναι από τα καλά πλάνα της τηλεόρασης. Το γεμάτο σήμερα Πανθεσσαλικό. Γήπεδα με κόσμο, αυτό είναι το σύνθημα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια βέβαια, αλλά δεν το βλέπουμε πολύ συχνά. Σήμερα την ευκαιρία να το δούμε. Η μπάλα έρχεται στον Ισακ. Προσπαθεί αυτός να αποφύγει τον αντίπαλό του, ο Κοντένου για μία ακόμη φορά. Ήταν στη σωστή θέση για να απομακρύνει την μπάλα, καθυστερώντας έτσι την κόντρα επίθεση της ομάδας της Νίκης Βόλου. 23-24 λεπτό της συνάντησης παραμένει το 2-0. Ανιέτε και Τζιόρας οι σκόρερς. Πινιέρο την τρίμπλα. Πάσα για τον Ανιέτε. Μανουσάκης σκάβει την μπάλα για να περάσει τον Ανιέτε που έκανε πάλι κίνηση. Το 1-2 με Τζόγλου, Σαράφογλου, δεν θα περάσει μπάλα. Πινιέρο στον Ανιέτε. Ανιέτε πλασάρι, αυτή τη φορά θα τον νικήσει ο Γουάντερσον. Ξεχάστηκε και πάλι ο Ισπανός στην πλάτη της άμυνας του Ηρακλή. Κοιτάξτε και πάλι εδώ. Κανονικά φεύγει ο Ανιέτε πλασάρι, δεν είναι καλό το πλασέ. Αυτή τη φορά νικητής είναι ο Γουάντερσον. Μανιέτε που απορεί πως έχασε αυτό το γκολ. Μανιέτε που έχει πετύχει 6 γκολ στα play-off. 5 ο Τζιόρας, 3 ο Ισακ και από 1 ο Μανουσάκης και ο Πινιέιρο.
Τέσσερις τελικές μέχρι τώρα για την ομάδα της Νίκης Βόλου. Πάμε στον Γιώργο Μπιτσικόκο. Η πρώτη κίνηση από τον Νίκο Παπαδόπουλο για αλλαγή. Έχει καλέσει κοντά του τον Κραγιόπουλο για να του δώσει κάποιες οδηγίες. Να δούμε αν θα υπάρξει. Ναι, ετοιμάζεται για να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με κάποιο ποδοσφαιριστή και κάνει την κίνησή του ο προπονητής του Ηρακλή. Ο Μανουσάκης εντωμεταξύ βγάζει την μπάλα για τον Ανιέτε. Αυτό σταματάει με το στήθος, το πάρει. Πάσα για τον Μανουσάκη. Κεφαλιά για τον Ζουλιώτη. Δεν είναι καλή. Κουρούπης για τον Κοντοδήμο. Είναι φάλτσο Κοντοδήμος για τον Κουρούπη. Ελίζεται αυτός. Θέλει να αποφύγει τον Ζουλιώτη. Δεν θα τα καταφέρει. Ο Ζουλιώτης θα αποσπάσει την μπάλα. Ανιέτε. Σκληρό φάουλ του Κουρούπη πάνω στον Ζουλιώτη. Θα ζητήσει συγγνώμη από τον αντίπαλό του. Άθελο το χτύπημα. Θα δούμε αν αυτή η αλλαγή, μας είπε ο Γιώργος Μπιτσικόκος, έχει στόχο να αφυπνιστεί η ομάδα του Ηρακλή, να παίξει λίγο καλύτερα, να προωθηθεί, να τρέξει κάτι στη μεσαία γραμμή. Θα δούμε. Ή αν έχει ένα κίνητρο κάποιον τραυματισμό ενδεχομένως, τον οποίο δεν μπορούμε να διακρίνουμε ακόμη. Σοηλέδης εκτελεί, μπάλα επιστρέφει εκεί από όπου εκτελέστηκε, στο Σοηλέδη. Δηλαδή, τρίμπλα του Σοηλέδη πάνω στον Κουρούπη. Σοηλέδη σε κλειστό σε ένα τετραγωνικό. Μπορεί να αποφύγει όποιον θέλει και στη συνέχεια κάνει φάουλ. Τραβώντας από τη φανέλα τον Κουρούπη. Χάνοντας την μπάλα και θέλοντας να σταματήσει κάπου εκεί. Βλέπετε τον Άρη Σοηλέδη να τρέχει και εδώ ο πρωταγωνιστής ο έτερος. Ο Θεόφιλος Κουρούπης, ο οποίος έχει 3-90 λεπτά. Κοιτάξτε και πάλι την τρίμπλα. Ξακολουθεί να κρατάει την μπάλα. Εδώ θα την κλέψει ο Κουρούπης και στη συνέχεια τον τραβάει την φανέλα. Κοντοδήμος. Σαββίδης προωθείται. Ισακ μαρκάρι. Αποστολίδης. Ωραία τρίμπλα. Αποφεύγει το Σοηλέδη. Μπαίνει στην περιοχή. Πέφτει κάτω. Παίζεται, λέει ο Μίτσιος. Πάμε και στο Γιώργο Μπιτσικόκου. Λοιπόν, ο Κραγιόπουλος βλέπω ξαναφόρεσε το φούτερ του, τη φόρμα του. Δεν θα γίνει τώρα η αλλαγή. Από ό,τι φαίνεται σε μια συνομιλία που είχαν ο Νίκος Παπαδόπουλος με τον Κοντέον. Ο Κοντέον είναι αυτός που αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα, αλλά έκανε νόημα ότι είναι εντάξει και μπορεί να συνεχίσει. Μάλιστα. Αλλά ήταν στην προηγούμενη σύγκρουση με τον Ισακ, μάλιστα. Για να ξαναδούμε εδώ τι έγινε. Αποστολίδης. Ωραία τρίπλα πάνω στο Σοηλέδη. Σοηλέδης το σπρώχνει με το δεξί. Θα μπορούσε εδώ να δοθεί πέναλτι. Στην ουσία τον εκτόπισε. Στην κατοχή του ο Αποστολίδης έχει την μπάλα. 28 λεπτό της συνάντησης. Ο Άντερσον. Μπάλα έρχεται στον Κουρούπη. Άστοχη πάσα. Δεν είδε. Δεν εκτίμησε σωστά. Το Δήμος ήταν δίπλα του. Και εδώ ο Ζουλιώτης. Ο Σαράφογλου. Ο Παπαδόπουλος. Μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα στο σημερινό παιχνίδι, παραλαμβάνω. Άλλαξε το πρόσωπο της ομάδας, αλλά ήδη ο Ηρακλής είχε χάσει πάρα πολλούς βαθμούς. Πιτσάκος. Πινιέρο. Τζόγλου. Τσιλιανίδης. Μάχη με τον Ρεπετσά. Πίσω η μπάλα Αποστολίδης. Μανουσάκης. Ο Ζουλιώτης. Αλλάζει με το Μανουσάκη. Φάουλ. Με τα συνθήματά τους ασχολούνται οι οπαδοί της Νίκης Βόλου. Παρακολουθώντας και ενίοτε παιχνίδι. Τα το 2-0 και τους έξαλλους πανηγυρισμούς. Θεωρούν ότι η ομάδα τους δεν κινδυνεύει, πηγαίνει εκ του ασφαλούς, άκρατος ενθουσιασμός στην κερκίδα. Ο
Αλέκος Βοζνιάδης στη δουλειά του. Και να τώρα ο Χρήστος Γιώρας και πάλι από το ύψος του πέναλτι. Μεγάλη ευκαιρία τον Ισακ. Δεξί σουτ πλασέ του Ισακ με τη μία μονοκόμματος στην πάσα που επιχείρησε ο Τζιόρας, η μπάλα έξω. Στο 21ο λεπτό αυτή η σημαντική μεγάλη στιγμή για την νίκη Βόλου να κάνει τα γκολ 3. Εδώ βλέπετε Τζιόρας, Ισακ, out. Από το πλάγιο του Ζουλιώτη έσκυψε ο Τζιόρας, η μπάλα πέρασε από πάνω του. Είδε στο ύψος του πέναλτι τον Ισακ. Ο Ισπανός με το δεξί αστόχησε. Ρεπετσάς πίσω τώρα η μπάλα εδώ. Ο Ισακ, ο οποίος πήρε πάλι μπρος τα τελευταία παιχνίδια. Είδατε και την αντίδρασή του. Κοντοδήμος. Σαράφογλου. Ανοίγει το Αποστολίδης, η μπάλα στο Τσιλιανίδη. Τσιλιανίδης με Γκότοβο, Σαράφογλου, πιο δεξιά για το Σαβίδη. Ανοίγμα για τον Κουρούπη. Κουρούπης με τη μία βγάζει τη σέντρα, Αποστολίδης. Μία από τις ελάχιστες επεμβάσεις σε αυτό το πρώτο 30 λεπτό της συνάντησης από τον κορυφαίο τερματοφύλακα για την νίκη Βόλου, τον Μανώλη Αποστολίδη. Τζόγλου είναι κάτω. Ο Ηρακλής, ο οποίος στερήθηκε παικτών κλειδιά για μεγάλα χρονικά διαστήματα και φυσικά δεν μπορούσε ένας Μπουρτουλίδης να τα κάνει όλα και ΣΑΗ. Η άμυνα έκανε καλά τη δουλειά της, αλλά ο Νουάτσι, Τάι, Ζάχορα, τραυματισμούς γενικότερα και οι τρεις, αποχή, η μικρή συμμετοχή έβγαλαν εκτός ρυθμού την ομάδα που δεν μπόρεσε να μπει σε κάθε περίπτωση στο ειδικό κυνήγι των play-off. Κυνηγούσε μονίμως, ξεκίνησε χωρίς βαθμό. Και στη συνέχεια, όταν άρχισαν κάποιες επιτυχίες, ήδη είχε μείνει πίσω. Ωραίο τώρα στο Παντεσσαλικό. Και ο Πάκος μας πληροφορεί, ο Γιώργος Μητσικόκος. Και ο Πάκος σηκώθηκε όρθιος. Παραπάνω υπάρχει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός. Ήταν μια προαναγγελθήσα νίκη, αλλά στο μυαλό των οπαδών, των φιλάθλων της νίκης Βόλου, οι οποίοι, επαναλαμβάνω, πήραν το κάλεσμα μέσω ενός τρέιλερ που δημιούργησαν οι ίδιοι οι παίκτες της νίκης Βόλου. Κάλεσαν εδώ τον κόσμο και σήμερα μπορούμε να καταλάβουμε τη δυναμική του Παντεσσαλικού. Κοιτάξτε τι γίνεται. Εξαστριασμένοι για να παρακολουθήσουμε το θέαμα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή λιγότεροι ασχολούνται με το παιχνίδι. Η μπάλα έρχεται δεξιά για τον Ζουλιώτη. Οι παίκτες το δικό τους ρυθμό. Με τον νόμο Τζιόρας, αλλά προηγήθηκε offside του επιθετικού. Εδώ ο Χρήστος Τζιόρας. Το 4ο λεπτό, νίκη Βόλου Ηρακλής 2-0 με Ανιέτε και Τζιόρα. Τζιόρα και Ανιέτε σύμφωνα με τη σειρά επίτευξη των τερμάτων. Πάμε και στο Γιώργο Μπιτσικόκο. Εδώ οι άνθρωποι της νίκης Βόλου έχουν μάθει ότι προηγεί το Αιγινιακός της Κέρκυρας με 1-0 στο Αιγίνιο, κάτι που με το αποτέλεσμα που έχουμε αυτή τη στιγμή στο Παθεσσαλικό σημαίνει ότι η νίκη Βόλου είναι και πρωταθλήτρια. Οπότε γι' αυτό ακούγεται και η αρχή, νάτι νάτι οι πρωταθλητές αυτή τη στιγμή. Ναι, είναι ένα από τα σενάρια το οποίο
Δεν ενδιαφέρει και πολύ. Το βασικό ήταν για να δούμε εδώ τον Σαράφογλου, ο οποίος ελίσσεται, προσπαθεί να φτάσει στην περιοχή. Το κέρδος είναι ένα κόρνερ υπέρ του Ηρακλή. Ο Σαράφογλου με την καταμέτωπο επίθεση από την αριστερή πλευρά έκανε και, τη σέντρα, πλασέ σέντρα. Κοιτάξτε εδώ. Θα κοντράρει μπάλα πάνω στα πόδια του Ζουλιώτη και θα περάσει έξω. Καθαρά έξω. Το είδε ο βοηθός. Και φυσικά ακολούθησε και ο διαιτητής. Ο Πουρτουλίδης είναι έτοιμος για την εκτέλεση αυτού του κόρνερ. Όντως ο Γηνιακός προηγείται της Κέρκυρας από το 36ο λεπτό της συνάντησης. Εκεί βρίσκεται το παιχνίδι με 1-0 η κεφαλιά. Η μπάλα απομακρύνεται τώρα από το αριστερό του Μανουσάκη έξω από την περιοχή. Είναι ένα από τα σενάρια τα οποία έπαιζαν, αλλά εν τω μεταξύ υπάρχει τραυματισμός παίκτη της Νίκης Βόλου, ο οποίος σφαδάζει τώρα. Ναι, ο Πιτσάκος. Ο Πιτσάκος δείχνει να υποφέρει. Δείχνει να έχει σοβαρό πρόβλημα στο αριστερό πόδι. Εν τω μεταξύ ο Σοηλέδης τα λέει με τον Τσιλιανίδη. Για να ξαναδούμε. Εδώ κεφαλιά. Ναι. Ναι, ναι. Νομίζω ότι πάμε για κόκκινη κάρτα στον Τσιλιανίδη. Την έδειξε. Πάμε στον Γιώργο Πιτσικόκο. Κόκκινη κάρτα στον Τσιλιανίδη, ναι, για το χτύπημα εκτός, ναι, ναι, φάσης. Από την πρώτη στιγμή οι άνθρωποι της Νίκης Βόλου διαμαρτύρονταν στον διαιτητή λέγοντας ότι τον έχει χτυπήσει εκτός φάσης. Με αποτέλεσμα να βγάλει απευθείας κόκκινη κάρτα ο ρέφερι της αναμέτρησης. Λάθος κίνηση από έναν παίκτη ο οποίος ήταν όχι μόνο από τους πολύτιμους, αλλά έναν και από τους ταλαντούχους ποδοσφαιριστές. Θα τον δούμε μελλοντικά στα γήπεδα. Τα έχει όλα αυτά, ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι. Πάνω στον εκνευρισμό, πάνω στην ένταση, πάνω στη φάση. Κόκκινη κάρτα φυσικά από τον Μίτσιο. Ο Ηρακλής με 10 στο υπόλοιπο της συνάντησης. Στο 36ο λεπτό λοιπόν αποβάλλεται ο Κοσμάς Τσιλιανίδης. Ο Χουάντερσον έχει πάρει την μπάλα. Ανάβουν οι προβολή στο Παθεσσαλικό. Υπάρχει ενθουσιασμός ύστερα και από την ανακοίνωση ότι ο Αιγινιακός προηγείται της Κέρκυρας με 1-0. Βέβαια η Κέρκυρα έχει πάρει την άνοδο από την προηγούμενη αγωνιστική. Επιστρέφει μετά από ένα χρόνο απουσία στην Super League. Και ο Μπιτζάκος τώρα πέρασε μέσα μετά τον τραυματισμό του. Τζιόρας με Παπαστεριανό. Τζιόρας κρατάει την μπάλα. Σοηλέδης. Νέα επέμβαση Κοντέων. Και τελικά η μπάλα πλάγια υπέρ της Νίκης Βόλου. Εδώ Άρης Σοηλέδης. Απευθείας σου του Μανουσάκη, εκπληκτική επέμβαση Χουάντερσον στο 38. Νίκη Βόλου παίζει ελεύθερα πλέον χωρίς άγχος. Κρατάει την επιστροφή στη Super League στα χέρια της, στα πόδια της μάλλον, που όταν λυθούν βλέπετε τι μπορεί να συμβεί. Σοηλέδης με τη μία Μανουσάκης. Δύο παίκτες που είχαν πρωταγωνιστήσει και στο παιχνίδι με την Κέρκυρα, όταν ο Σοηλέδης σε από πολύ δύσκολη θέση, σχεδόν από το corner, έστειλε την μπάλα στο πόδι του Μανουσάκη και αυτός σημείωσε το μοναδικό τέρμα της συνάντησης. Τώρα και πάλι Σοηλέδης, Μανουσάκης, απευθείας βολέ. Εκπληκτική απόκρουση από τον Χουάντερσον που κρατάει το 2-0. Ο Ηρακλής που θέλει ένα γκολ για να μπει στο παιχνίδι, αλλά με 10 παίκτες από το 36. Ζουλιώτης. Το 31ο λεπτό, ρεπετσάς για τον Κότοβο, για το Σοηλέδη. Κεφαλιά πάσα από τον Τζιόρα, Ισάκ πέφτει κάτω, ξανασηκώνεται και κερδίζει το φάουλ. Γρήγορη εκτέλεση. Ανιέτε,
Ανιέται, προσπαθεί να περάσει, κάνει και το σουτ, μπλοκάρει ο Άντερσον. Ξεφυσάει ο Αλέκος Βοσνιάδης. Πάμε στον Γιώργο Μπιτσικόκο. Ο Λευτέρης Ματσούκας, ο παίχτης που σύμφωνα με τον ρεπορτάζ μπήκε στην αποστολή για να συμπληρώσει 18 ο Ηρακλής, είναι αυτός που θα είναι και αποτελέσει και την πρώτη αλλαγή στα μέσα επόμενα λεπτά. Είναι χτυπημένος. Γιατί ετοιμάζεται, έχει υπάρξει εντολή, έχει φορέσει μέχρι και τις επικαλαμβάνες του και θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Κουρούπη. Ματσούκας που είχε δεχτεί τρεις αγωνιστικές για την κόκκινη κάρτα. Αγωνίστηκε στη συνέχεια, τραυματίστηκε στο αμέσως επόμενο παιχνίδι της επιστροφής του και έκτοτε δεν πατάει καλά. Τζόγλου. Κοντοδήμος. Κουρούπης. Η Τζόγλου. Σαράφογλου και πιο δεξιά για το Σαββίδη. Αποστολίδης. Σαράφογλου. Πλησιάζουν σιγά σιγά οι παίκτες του Ηρακλής στην περιοχή. Αλλά έχουν απέναντί τους μια πολύ καλά οργανωμένη άμυνα. Κοντοδήμος. Κοντοδήμος προσποιείται. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Πάσα είναι με το αριστερό όμως πίσω για τον Τζόγλου. Τζόγλου προωθείται, θέλει να αλλάξει την μπάλα με κάποιον. Για να δούμε, Πορτουλίδης. Η Τζόγλου φέρνει την μπάλα στο δεξί, shoot out. Πολύ καλή στιγμή για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής με υπομονή πλησίασε την περιοχή της Νίκης Βόλου. Κοντοδήμος επέστρεψε την μπάλα, συγγνώμη, στον Τζόγλου. Η Τζόγλου άλλαξε με τον Πορτουλίδη. Το 1-2, ήρθε η μπάλα στο δεξί. Υποπίεση βέβαια, θα πιάσει το shoot out. Και τώρα πάμε στην αλλαγή την οποία μας προδιέθεσε ο Γιώργος Μπιτσικόκος. Ο Ματσούκας θα περάσει το παιχνίδι στη θέση του Κουρούπη. Ο νεαρός που έπαιξε 2-3 παιχνίδια. Ξεκίνησε βασικός. Αυτό ήταν το τέταρτο παιχνίδι το οποίο ξεκινά βασικός. Θα περάσει έξω τη θέση του ο Ματσούκας. Ο οποίος θα πάρει θέση center four. Φυσιολογικά μετά την αποβολή του Τσιλιανίδη να παίξει με έναν καθαρόαιμο επιθετικό, έναν καθαρόαιμο center four. Έχει χρησιμοποιηθεί πάρα πολλές φορές ο Λευτέρης Ματσούκας ως center four. Μπιτσάκος για τον Ανιέτε, Ανιέτε για τον Πινιέρο, Πινιέρο κρατάει την μπάλα πρώτου Πορτουλίδη, ανοίγει για τον Ζουλιώτη, Ζουλιώτης έρχεται κοντά το Κοντοδήμος, Μανουσάκης. Κοντέων θα βγει από την περιοχή και θα απομακρύνει την μπάλα πλάγιο υπέρ της Νίκης Βόλου. Νίκη Βόλου μια ομάδα η οποία άλλαξε ριζικά συγκριτικά με πέρσι που μπήκε πάλι στα παράζ. Κράτησε μόνο Τζιόρα, Πιταρά, Αργύρη και Θόδωρο Παπαδόπουλο. Τότε τεχνικός διευθυντής μάνατζερ ήταν ο Σέρτζιο Τσέροβιτς, ο οποίος έφερε 20 παίκτες στην αυγή του 2014. Τρεις αποχαιρέτησαν. Αναστασόπουλος, Γέσιτς και Σεϊμάν. Αλλά ήρθαν πέντε εκ των οποίων οι τρεις. Αποδείχθηκε πως χρειάζονταν άμεσα και μιλάμε για τον Πινιέρο, το Σουλίδη ο οποίος σήμερα χάνει το παιχνίδι, βρίσκεται κάπου στις κερκίδες και ο Ροκάτο ο οποίος είναι στον πάγκο. Για να δούμε εδώ το Μανουσάκη, πάλι ασίστ στον Ισάκ, ο Ισάκ ψάχνει το πόδι του, βρίσκει αέρα, θα χαθεί η ευκαιρία. Εδώ ο Ζουλιώτης, ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι και εδώ ο Μανουσάκης ο οποίος μοιράζει σήμερα ασίστ. Αυτή τη φορά δεν θα περάσει μπάλα. Σαράφογλου, Κοντοδήμος με το αριστερό για το Ρεπετσά. Ο οποίος θα πιάσει την κεφαλιά πρώτου Ματσούκα. Κάτω η μπάλα από τον Αποστολίδη και βγαίνει ο Ιτζόγλου. Αναπτύσσεται από αριστερά, ανοίγει το Πορτουλίδης. Αποφασίζει ο Ιτζόγλου να δώσει το Ματσούκα. Ματσούκας αλλάζει παιχνίδι δεξιά για το Σαββίδη που ανεβαίνει. Ο Σαββίδης δεν πατάει καλά την μπάλα. Θα χάσει το κοντρόλ. Επέστρεψε ο Ισάκ. Και τελικά απομακρύνεται ο κίνδυνος για την εστία του Αποστολίδη. Εδώ η Σάκ, ο οποίος ολιγορεί τακτικά σε φάσεις εντός περιοχής, αλλά ήδη έχει βρει τρεις φορές δίχτυα, δεν μπορεί να του συνάψει κάποιος κάτι. Άλλες φορές θα χαθούν οι ευκαιρίες, άλλες φορές θα μετατράπουν σε γκολ. Κοντοδήμος. Ματσούκας. Σαράφογλου. Πορτουλίδης. Πορτουλίδης με Μανουσάκη.
Ματσούκα, Στακουνάκη για Κοντοδήμο, Ζουλιώτης από μακρύ. Ένα το λεπτό των καθυστερήσεων από τον Δημήτρη Μαλούτα, τον τέταρτο μας ενημερώνει ο Γιώργος Μπιτσικόκος, με τον Πουρτουλίδη να δίνει στο Κοντοδήμο, νέα επέμβαση του Ζουλιώτη. Κοντέων. Συνεχίζει ο Κοντέων. Πάσα για τον Ματσούκα. Σαράφογλου, Σαβίδης. Νίκη Βόλου έχει δώσει χώρο στον Ηράκλη και αμήνεται κάπου εκεί. Ο Μπιτσάκος παραλίγο να κλέψει την μπάλα από τον Αποστολίδη. Αποστολίδης βρίσκει κενό. Τον Κοντοδήμο, ο οποίος στέλνει την μπάλα εκεί που θα ήταν ο Ματσούκας. Ο Ρεπετσάς βγήκε πιο γρήγορα πάνω στην μπάλα. Για να δούμε το σουτ του Ιτζόγλου. Καλό σουτ, απομακρύνει σε κόρνερο ο Αποστολίδης. Η πρώτη επέμβαση που χρειάστηκε από τον Αποστολίδη. Εδώ και πάλι Ιτζόγλου. Το σουτ ευθύβολο. Δεν ρισκάρει ο Αποστολίδης να συγκρατήσει την μπάλα. Ψώνει τα χέρια και τη διώχνει σε κόρνερο. Ο Κοντοδήμος άφησε την αριστερή θέση, πήγε από τη δεξιά πλευρά με το αριστερό το πόδι, διώχνει ο Σοηλέδης, τρέχει ο Κοντοδήμος, πίσω η μπάλα, κακή πάσα, τρέχει και ο Ισαάκ, θα κλέψει την μπάλα ο Ισαάκ από τον Αποστολίδη, σε δεύτερο χρόνο θα κλέψει ο Αποστολίδης και τώρα είναι το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο 45 λεπτό από τον Χρήστο Μίτσιο. 2-0 το σκορ για το πρώτο 45 λεπτό με γκολ του Τζιόρα. Βλέπετε εδώ το πλασέ κάτω από τα πόδια του Βάντερσον και στη συνέχεια νέα assist από τον Δήμο Μανουσάκη. Η μπάλα έρχεται στον Ανιέτε. Ο Ανιέτε θα σκάψει την μπάλα. Περάσει πάνω από το σώμα του Βάντερσον. Εδώ εξαιρετική κίνηση. Σπεσιαλιτέ. Άρτια τεχνική κατάρτιση από τον Ισπανό και έξαλλοι πανηγυρισμοί. Νίκη Βόλου, Ηράκλης 2-0. Αυτά για το πρώτο 45 λεπτό. Θα τα πούμε σε λίγο για την περιγραφή του δευτέρου μέρους. Επιστρέψαμε στο Παθησελικό, επιστρέψαμε με βροχή. Γι' αυτό και βλέπετε στο βάθος της κερκίδας πάνω ψηλά τον κόσμο. Καλά, εδώ είναι και με ομπρέλες, αλλά το καφέ, καφέ. Ωραίες παρουσίες στο Παθησαλικό, πολυπληθείς σήμερα, 13.000 κόσμος και πάνω-πάνω για να, επειδή υπάρχει ένα υπόστοιχο εκεί, έχουν αδειάσει προς το παρόν οι κερκίδες. Η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική όταν είχε λιακάδα. Πάντως οι παίκτες των ομάδων βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Η Νίκη Βόλου προηγείται του Ηρακλή 2-0 με δύο γκολ των κατεξοχήν σκόρερ της, τον Τζιόρα και Ανιέτε, και μάλιστα το πρώτο στο 42 λεπτό. Εδώ βλέπετε να το σημειώνει ο Χρήστος Τζιόρας, περνώντας την μπάλα κάτω από πόδια του τερματοφύλακα του Βραζιλιάνου, τερματοφύλακα του Ηρακλή, του Χουάντερσον, για το 1-0. Είναι μόλις το 42 λεπτό. Εν τω μεταξύ ο Δήμος Μανουσάκη συνεχίζει να μοιράζει ασίστ για γκολ. Λίγο αργότερα, εδώ πάσα στον Ανιέτε. Ο Ανιέτε σημάδεψε σωστά, περνώντας την μπάλα πάνω από τον Χουάντερσον. Έκτο γκολ στα play-off για τον Ισπανό, 18ο σε πρωτάθλημα, σε κανονική περίοδο και play-off. Έχει πετύχει και ένα γκολ με το κύπελο. Μόνο με κεφαλιά δεν έχει πετύχει ακόμη γκολ. Με όλους τους άλλους τρόπους έχει σκοράρει. Ο Αντώνιο Ανιέτε, η νίκη που γιορτάζει φέτος τα 90 της χρόνια και θέλει φυσικά να το πανηγυρίσει αυτό. Εκτός από το πάρτι, τον ενθουσιασμό, την αισιοδοξία που έχει στηθεί στο Παθεσσαλικό και με μια επιστροφή ύστερα από 48 χρόνια στην Super League κατηγορία. Στο βάθος το πήλιο, η βροχή δεν σταματά σε καμία περίπτωση και τις εκδηλώσεις αλλά και τα χαμόγελα, μόνο χαμόγελα εδώ στο Παθεσσαλικό. Στην αρχή του αγώνα οι οπαδοί του Ηρακλή είχαν τοποθετήσει ένα πανό, η αλφαθήρα 10, στο πέταλο εκεί όπου συνήθως φιλοξενούνται οι ομάδες που έρχονται στο Παθεσσαλικό. Δεν υπάρχουν καμιά τριανταριά οπαδοί του Ηρακλή προς τα εκεί. Πάντως ο συνωστισμός οφείλεται στις σταγόνες βροχής που εξακολουθούν να πέφτουν. Γενικότερα υπάρχει μια μαυρίλα.
πάνω από το Βόλο. Αλλά ο Μίτσιος είναι έτοιμος να σφυρίξει την έναρξη του δευτέρου 45 λεπτού. Πάμε και στον Γιώργο Μπιτσικόκο να δούμε ύστερα από αυτή την υποχρεωτική αλλαγή με το Ματσούκα να περνάει σε θέση center four, και αυτό γιατί από το 36 ο Ηρακλής αγωνίζεται με 10 παίκτες ύστερα από την αποβολή του Τσιλιανίδη. Ίσως έχουν αλλάξει μερικά πλάνα στα ποδητήρια από τον Νίκο Παπαδόπουλο, κυρίως γιατί δεν βλέπω κάποια διαφορετική συμπεριφορά από τον Αλέκο Βοσνιάδη, ούτως ή άλλως παίκτες που τα πάνε περίφημα. Γιώργο. Δεν έχουμε αλλαγές με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Από την πλευρά της Νίκης ίσως στο πεντάλεπτο να περάσει ο Μπακάλης στον αγωνιστικό χώρο, έχει σηκωθεί για ζέσταμα. Ο Νίκος Παπαδόπουλος αυτό που έχει ζητήσει από τους παίκτες του είναι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ειδικά τώρα στο βρεγμένο γήπεδο παίζουν και με ένα λιγότερο, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην πάρει διαστάσεις στο σκορ του αγώνα. Αυτό που υπάρχει ως άγχος αυτή τη στιγμή η πλευρά της Νίκης είναι μην χαλάσει την γιορτή η βροχή που πέφτει στο Πανθεσσαλικό, και αυτός είναι και ο λόγος που φαίνεται εντελώς διαφορετική εικόνα του σταδίου αυτή τη στιγμή, με τον κόσμο να προσπαθεί να βρει κάποιο στέγαστρο για να προστατευτεί από την βροχή. Έχουν αναθαρρύνει πάντως πολλοί, κατεβαίνουν σιγά σιγά να πάρουν τη θέση τους στα καθίσματα, το παιχνίδι συνεχίζεται. Είμαστε στα πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου. Πίσω η μπάλα του Νιτζόγλου. Αλλαγή για τον Σαββίδη. Κοντρολάρει αυτός η μπάλα πιο πίσω για τον Παπαστεριανό. Παπαστεριανός για σιγουριά στο Χουάντερσον. Βρίσκει γεμάτη μπάλα ο Χουάντερσον. Σοηλέδης. Τζιόρας. Επιθετικό φάουλ. Παίκτης ο οποίος άνοιξε το σκόρ εδώ στο Πανθεσσαλικό. Ματσούκας, κινείται δραστήριο ο Αποστολίδης. Πατάει ο Παπαστεριανός. Κοντέων. Ο Ηρακλής έχει τη διάθεση να ελέγξει το ρυθμό, να κρατήσει μπάλα. Ωραία κίνηση από τον Αποστολίδη, ο οποίος περνάει για μέσα. Στη μεγάλη περιοχή κλείνεται από το Ρεπετσά. Out. Πολύ καλή ενέργεια. Πέρασε στην περιοχή, είναι τάχης. Έβαλε πλάτη στον αντίπαλό του, τον καταδίωξε συνέχεια ο Ρεπετσάς, του έκλεισε με το σώμα του την πορεία του προς την εστία του Αποστολίδη. Σοηλέδης για τον Ανιέτε. Κατεβάζει ο Παπαστεριανός, πάσα για τον Σαράφογλου, αυτός το Σαββίδη. Προωθεί το ακραίος μπακ του Ηρακλή. Κακή πάσα, ο Μπιτσάκος κλέβει. Ανιέτε. Ανιέται πίσω μπρος, offside. Εκτελέστηκε γρήγορα. Μπορεί να ήταν αρκετά πίσω ο Ανιέται, αλλά ήταν εκτεθειμένος. Γιατί τόσο ο Παπαστεριανός όσο και ο Κοντέων έπαιξαν το τεχνικό offside. Ματσούκας. Από τον Μπουρτουλίδη πίσω, στον Ιτζόγλου, ανοίγει το Σαββίδης. Εκεί πάει η μπάλα. Εξαιρετική πάσα από τον Ιτζόγλου. Σπέβδει ο Σοηλέδης, περνάει σέντρα από όλους. Κεφαλιά ψαράκι, κόρνερ. Πολύ ωραία σέντρα από το Σαββίδη. Εδώ κοιτάξτε το πίσω μπρος του Ανιέτε. Κόρνερ για τον Ηρακλή. Πουρτουλίδης. Το ύψος του πέναλτι, κεφαλιά από τον Παπαστεριανό. Η μπάλα παίρνει πολλά φάλτσα. Γίνει από την άλλη πλευρά. Πάντα μέσα στο γήπεδο. Ο Στολίδης βγάζει τη σέντρα σκαυτά. Απομακρύνει ο Ζουλιώτης. Η μπάλα στον Ανιέτε και φεύγει ο Μανουσάκης. Μανουσάκης θέλει να την αλλάξει τώρα με τον Ισαάκ που κάνει κούρσα. Του πετάει την κατάλληλη στιγμή την μπάλα. Δεν καταφέρει να κάνει κοντρόλ ο Ισπανός. Περνάει η μπάλα από μπροστά του. Την προλαβαίνει οριακά. Συνεχίζει την επίθεση. Αποφεύγει τον Αποστολίδη. Βγάζει τη σέντρα. Μανουσάκης, σουτ βολή, out. Δεύτερο σουτ του Μανουσάκη. Εδώ ο Χουάντερσον, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο εξουδετερώσε το σουτ του Μανουσάκη. Τώρα η μπάλα. Κοιτάξτε με τι δύναμη φεύγει από το δεξί πόδι του αρχηγού της Νίκης Βόλου η μπάλα. Απευθείας μονοκόμματο σουτ, ψηλά όμως, out.
πιο ανοιχτό ποδόσφαιρο σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Παρά το γεγονός ότι ο αγωνιστικός χώρος έχει βαρύνει λίγο, σταμάτησε όμως η βροχή. Σαράφογλου, κοντά τον Μπιτσάκος, κλέβει ο Πινιέιρο, Ανιέτε πάσα κάθετη στο Τζιόρα, αλλάζουν ιδανικά την μπάλα και φεύγει πάλι ο Μανουσάκης, ανοίγει το Ζουλιώτης, περιμένει ο Ανιέτε. Ανεβαίνει ο Ζουλιώτης έτοιμος για το γέμισμα, φέρνει την μπάλα στο αριστερό, Ανιέτε έξω από την περιοχή είναι και ο Πινιέιρο, ο Ισπανός επιμένει από τη δεξιά πλευρά. Τώρα γυρίζει το κεφάλι του, βρίσκει τον Μανουσάκη που βγήκε πίσω στο Ρεπετσά και αυτός ακόμη πιο πίσω στον Κότοβο. Σοϊλέδης αποφεύγει το Σαββίδι, θα βγάλει τη σέντρα χαμηλά. Η Τζόγλου διώχνει, στέλνοντας την μπάλα στον Πουρτουλίδη. Πουρτουλίδης έχει το Ματσούκα, καθυστερεί, δεν αλλάζει την μπάλα. Βιτσάκος, Τουμπλάρη και ο Τζιόρας. Και παραλίγο να χάσει την μπάλα. Ζιόρας δεν μπορεί, πέφτει κάτω. Ο Σαββίδης κάνει ένα γέμισμα. Ρεπετσάς, Αποστολίδης και τώρα δίνεται εντολή στον Αποστολίδη να πετάξει την μπάλα έξω. Προκειμένου να προσφερθούν, συγγνώμη, οι πρώτες βοήθειες στον Χρήστο Τζιόρα. Εδώ πάλι ο Πουρτουλίδης κράτησε την μπάλα, διακινδύνευσε να τη χάσει και στη συνέχεια χτύπησε πάνω του ο Τζιόρας, χωρίς να έχει συμμετοχή ο παίκτης του Ηράκλη. Εδώ ο Χουάντερσον, ο οποίος την προηγούμενη εκτέθηκε, ο Τσιλιανίδης που παίρνει την κόκκινη και φεύγει, ο Ανιέτε που δεν πιστεύει σε μια ευκαιρία, ο Βοσνιάδης πριν από λίγο, ο Κοντοδήμος, ο Σοϊλέδης σε μια ακόμη επέλαση από την αριστερή πλευρά, ο Μπιτσάκος κάνει το σταυρό του γιατί δεν αποδέχτηκε την κίτρινη κάρτα του διαιτητή. Συναισθήματα ενός ποδοσφαιρικού αγώνα από παίκτες, πρωταγωνιστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Σήμερα όμως στις κερκίδες πρωταγωνιστής είναι και ο κόσμος της Νίκης Βόλου, η οποία ανέβηκε πρώτη και τελευταία μέχρι σήμερα. Φορά το 61 στην πρώτη εθνική τότε. Έμεινε 5 χρόνια και έπεσε, υποβάστηκε το 66. Από τότε πέρασαν 48 χρόνια. Θα δώσουμε το λόγο σε λίγο στον Γιώργο Μπιτσικόκο και κινείται μεταξύ τρίτης και δεύτερης εθνικής. Γνώρισε μια περίοδο τις ρίζες της, δηλαδή τις ερασιτεχνικές κατηγορίες. Από πέρσι βρέθηκε στη δεύτερη εθνική, ήταν πάλι στα play-off, αλλά τα τελείωσε χωρίς νίκη, με 3 ισοπαλίες και 3 ήττες. Και φέτος, στο πιο δυναμικό comeback, διεκδικεί ως φαβορή πλέον από εκεί που ήταν outsider την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία στη Super League. Πάμε τώρα στον Γιώργο Μπιτσικόκο. Μια και έλεγες για τον κόσμο της νίκης που έχει έρθει σήμερα στο Παρθυσσαλικό, να σου πω ότι υπάρχουν αρκετοί διάσημοι οπαδοί της νίκης Βόλου σήμερα. Ένας από αυτούς είναι και ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας, ο μουσικός συνθέτης, ο οποίος είναι γεννήμα θρέμα. Μην μου πεις ότι έγραψε το Κυραλέκο, Κυραλέκο. Δεν το γνωρίζω αυτό. Έχω βάσιμες υποψίες ότι έχει γίνει. όχι, από άλλον είναι. Πάντως, μας μίλησε στην κάμερα του DTV πριν από το ξεκίνημα του αγώνα. Δεν μας αποκάλυψε κάτι τέτοιο. Απλά μας αποκάλυψε ότι δεν είναι δυνατόν γέννημα θρέμα ο ίδιος της Νέας Ιωνίας να μην βρίσκεται και αυτό σήμερα εδώ. Στο κάλεσμα, ναι, μια ομάδα της Μαγνησίας. Προτίθεται να αλλάξει κατηγορία και με βάσιμες πλέον ελπίδες μετά το 2-0 και βρισκόμαστε στο 54ο λεπτό της συνάντησης. Αλλά 36 λεπτά τα οποία χωρίζουν τη νίκη Βόλου από την επιστροφή της στη Super League. Στα Χανιά, στο τελικό, όπως έχει βαφτιστεί αυτός της 14ης αγωνιστικής, για την τρίτη θέση πλέον, όπως διαγράφεται, για τα υπόλοιπα σενάρια μετά το 2-0 και όσο παραμένει το 2-0 εδώ, εξανεμίζονται σιγά σιγά, είναι 0-0 μεταξύ των Χανίων και του Ολυμπιακού Βόλου. Και ο Ιγυνιακός εξακολουθεί να προηγείται της Κέρκυρας. Αυτό το σενάριο ενδιαφέρει στο πίσω μέρος του μυαλού των παικτών της Νίκης Βόλου, διότι μπορεί να πάρουν και την πρωτιά ακόμη σε περίπτωση που παραμείνει το 1-0 στο Ιγύνιο. Σέντρα του Σοϊλέδη, κεφαλιά out από τον Τζιόρα. Εδώ ο Χρήστος Τζιόρας έπιασε την κεφαλιά στην σέντρα, ιδανική σέντρα για το κεφάλι του σέντερ φορ της ομάδας από το Σοϊλέδη. Στο Τζιόρα, κεφαλιά out. Πολύ καλή στιγμή για την ομάδα της Νίκης Βόλου. Επίθεση για τον Ηρακλή από την αριστερή πλευρά, η μπάλα πλάγια out.
Βοσνιάδης όρθιος, Παπαδόπουλος όρθιοι και οι δύο προπονητές. Λιγότερες παρατηρήσεις από τον Νίκο Παπαδόπουλο. Πολλές παρατηρήσεις από τον Αλέκο Βοσνιάδη, ο οποίος δεν θέλει σε καμία περίπτωση να δει χαλαρότητα. Βοσνιάδης που μετά τον Απόλλωνα Σμύρνης ανεβάζει και δεύτερη ομάδα στην Super League. Τζόγλου. Κουρτουλίδης, λάθος. Σαβίδης. Μανουσάκης, Ανιέτε, Τακουνάκη, Μανουσάκης. Πολύ καλές κινήσεις. Μανουσάκης θέλει να αποφύγει δύο, τα καταφέρνει και ασίστ. Κακή όμως. Υπερεκτίμησε τις δυνάμεις και τις δυνατότητες του Τζιώρα να βρεθεί σαν τον Τυραμόλα παλιά. Από τη μια άκρη του γηπέδου στην άλλη. 56 λεπτό, νίκη Βόλου Ηρακλής 2-0. Τα λεπτά κυλούν. Ο Ηρακλής το παλεύει. Παρά την απογοήτευση που υπάρχει. Παρά το γεγονός ότι παίζει με αριθμητικό μειονέκτημα με τον Ανιέτε και τον Τσιόρα. Ανιέτε φέρνει την μπάλα στο δεξί. Έτοιμος για το 3-0 και το πραγματοποιεί. Η κόντρα επιθέσεις φωτιά στην πλάτη της άμυνας του Ηρακλή. Πάνω που λέγαμε και για το αριθμητικό μειονέκτημα των Γιαννόλευκων. Ο Ανιέτε βγήκε από την αριστερή πλευρά, παίζοντας πάντα οριακά ο Ισπανός. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Κανένα πρόβλημα να πλασάρει το Χουάντερσον. Νίκη Βόλου Ηρακλής 3-0 στο 57ο λεπτό της συνάντησης. Ο Ανιέτε, αν συνεχίσει έτσι, είναι και πρώτο σκόρερ των play-off. Στον ειδικό αυτό πίνακα ξεπερνάει και τον Μπουμάλ. Δύο γκολ στο σημερινό παιχνίδι. Απολαμβάνει τη φετινή χρονιά ο Ανιέτε και όχι μόνο αυτό το δεύτερο γκολ. Κοιτάξτε την κίνησή του, φέρνει την μπάλα στο δεξί, μπάλα στην αριστερή γωνία του Χουάντερσον. Νίκη Βόλου Ηρακλής 3-0 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Χορό στην κερκίδα έχουν στήσει οι οπαδοί της Νίκης Βόλου. Και εδώ ο σκόρερ που δείχνει το έμβλημα της νίκης. Γυμναστικός Σύλλογος Προσφύγων η πρώτη ονομασία. Από την Ιωνία, από τις Χαμένες Πατρίδες, το 24. Νίκη Βόλου με το ονομάστηκε το 1926. Πρώτη φορά τόσο κοντά στην Super League μετά τον υποβιβασμό της το 1966. Πάμε στον Γιώργο Μπιτσικόκο. Ο ενθουσιασμός φυσικά είναι τεράστιος για τους ανθρώπους της Νίκης Βόλου. Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει έναν αγώνα να διαχειριστεί και ένα ρόστερ. Κάνει και μία ακόμα αλλαγή. Θα φύγει από το γήπεδο με το νούμερο 22 Σαράφογλου και με το 9 ο Χιονίδης θα πάρει τη θέση του. Στον αγώνα και ο Γιώργος Χιονίδης. Δεν έχει πολλούς παίκτες στη διάθεσή του, δεν μπορεί να παίξει διαφορετικά όπως θα ήθελε ενδεχομένως ένας έμπειρος τεχνικός όπως είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, παρά το μικρό της ηλικίας. Εκτός από πολύ καλός ποδοσφαιριστής, κυρίως με τα χρώματα του Άρη και του Όφη, στη συνέχεια είναι ένας ψαγμένος γενικότερο προπονητής. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν έχει σήμερα τα όπλα, τα εργαλεία τα οποία πρέπει να έχει ένας προπονητής για να κάνει ζημιά σε αυτήν την Νίκη Βόλου και μάλιστα με 10 παίκτες. Θα γίνει λοιπόν η αλλαγή. Δεύτερη αλλαγή για τον Ηράκλη. Η Τζόγλου Πουρτουλίδης, Ματσούκας. Ο Πουρτουλίδης και πάλι στο Ματσούκα. Πατάει αυτό στην μπάλα προτού Πινιέιρο. Προσπαθεί να περάσει μέσα, είναι ταχύς, αποφεύγει το Σοηλέδη, θέλει να μπει μέσα με τάκλινο Σοηλέδης, του κλέβει την μπάλα. Υποδειγματικό κλέψιμο μέσα στην περιοχή. Ανιέτε με Παστεριανό, φάουλ υπέρ του Ισπανού. Εδώ ο Ματσούκας, τάκλιν, κλέψιμο.
Συμπληρώσαμε μια ώρα αγώνα. Μπάλα περνάει από το Σαββίδη. Είναι υπέρ του Ηρακλή. Δεν την ακούμπησε ο αμυντικός του Ηρακλή, λέει και ο βοηθός και ο Μίτσιος. Κεφαλιά του Σοϊλέδη. Πουρτουλίδης θα κάνει φάουλ πάνω στον Πιτσάκο. Τον πρώτο λόγο στο συμβόλαιο του Ανιέτε τον έχει και η Νίκη Βόλου. Πριν από λίγο ο Ανδρέας Πάτσης μας είπε πως πολύ δύσκολα θα παρακολουθεί αυτός ο παίκτης. Πάμε στον Γιώργο Μπιτσικόκο. Ο Μπιτσάκος θα φύγει από τον αγωνιστικό χώρο και ο Πάρης Μπακάλης θα είναι η πρώτη αλλαγή για την Νίκη Βόλου, όπως είχαμε δώσει από το ημίχρονο. Ναι, γιατί βλέποντας αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι το 3-0 είναι ένα σκορ ασφαλείας για τα επόμενα 30 λεπτά, θα δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που έχουν προσφέρει φέτος. Το σούτ του Ματσούκα ξαφνικό, καλό. Μπλοκάρει Αποστολίδης στο 61ο λεπτό. Ο Λευτέρης Ματσούκας. Και πάλι εδώ. Με τον Ανιέτε, πάσα εξαιρετική για τον Ισάκ. Ο Ισάκ πατάει την μπάλα, θέλει να περάσει τον αντίπαλό του, δεν θα τα καταφέρει. Κοντέων απομάκρυνε σε πλάγιο. Μεγάλες μάχες από τον Πέτρο Κοντέων. Και λέγαμε προηγουμένως και για τον Αλέκο Βοζνιάδη, ο Μακεδόνας τεχνικός. Τώρα θα γίνει αλλαγή ο Μπακάλης, ο Πάρης Μπακάλης. Θα περάσει το παιχνίδι στη θέση του Πινιέρο για να πάρει και αυτό το χειροκρότημα. Πορτογάλος. Συγγνώμη, στη θέση του Μπιτσάκο. Του Μπιτσάκου, συγγνώμη. Ο Μπιτσάκος που ήταν ένας παίκτης που έμπαινε για να καλύψει κάποια κενά, να ξεκουράσει παίκτες, να κρατήσει μπάλα. Ό,τι του έλεγε ακριβώς ο προπονητής του. Θα πάρει τώρα τα εύσημα και θα παραχωρήσει τη θέση του στον Μπάρι Μπακάλι. Και αυτός είχε χρόνο συμμετοχής, βλέπετε. Προπονητή με παίκτη. Βοσνιάδης που ανέλαβε την ομάδα από τη 16η αγωνιστική. Με ισοπαλία μάλιστα στο Πανθεσσαλικό με την Κέρκυρα. Δημιούργησε ένα ρόστερ 15 βασικών και 4 αλλαγών. 4 αλλαγών βασικών παίκτων. Βασικών αλλαγών. Δηλαδή ένα σύνολο 19 παίκτων από τον πρώτο έως τον τελευταίο, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή, ανεξαρτήτως χρόνου συμμετοχής, εδώ είναι μια καλή στιγμή για το 4-0 με τον Ανιέτε να πλασάρει. Μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια δεν ξέρω αν χτύπησε και στο άλλο δοκάρι, αυτό λίγο ενδιαφέρει. Η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα του Χουάντερσον για τέταρτη φορά. Χατ-τρικ από τον Αντώνιο Ανιέτε στο 63ο λεπτό της συνάντησης. Και ο συνεργάτης του Αλέκου Βοσνιάδη και οι φροντιστές στο γήπεδο, ο Άντερσον, κοντράστ των αισθημάτων με την Κέρκυρα. Εκπληκτικό πλάνο που δείχνει και το μέγεθος μιας απογοητευμένης ομάδας απέναντι σε μια ομάδα που ανεβαίνει στην Super League και έχει στήσει πάρτι και στον αγωνιστικό χώρο και κυρίως στην Κερκίδα. Απίστευτες στιγμές, απίστευτες σκηνές, πρωτόγνωρες για την Νίκη Βόλου των 13.000 οπαδών που βρίσκονται σήμερα στο Πανθεσσαλικό. Η μπάλα στον Ανιέτε, Ανιέτε με χαρακτηριστική άνεση αποφεύγει τον Κοντέον, στέλνει την μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Χουάντερσον. Η μπάλα περνάει πίσω στην πλάτη του τερματοφύλακα και καταλήγει στα δίκτυα του, κάνοντας μια παράλληλη τροχιά με τη γραμμή του. Πάμε και στον Γιώργο Μπιτσικόκο. Ο πάγκος της Νίκης Βόλου καλεί κοντά του τον Ανιέτε. Έχουν αρχίσει τα πειράγματα όπως καταλαβαίνετε. Έχει αρχίσει το πανηγύρι. Όσο μένει και το αποτέλεσμα στο Εγίνιο, η Νίκη είναι και πρωταθλήτρια. Καλούν κοντά του τον Ισπανό. Ο Ισπανός λέει δεν έρχομαι για να πανηγυρίσουν μαζί και προτιμάει να μείνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, είναι τα πειράγματα, είναι το χιούμορ τώρα, είναι αυτές τις στιγμές. Κρατάει τον Μπουρτουλίδη, θέλει να δώσει μια πάσα προς τον Ισάκ. Όλο το γήπεδο φωνάζει ρυθμικά το όνομά του. Σε πελάγι ευτυχίας σίγουρα, ο Ανιέτε. Και λέγαμε και για τη διαχείριση και για το ρόστερ του Βοσνιάδη. Είναι βασικό που ένας προπονητής
σε αυτή την φάση των play-off, δεν ήταν μικρός αυτός ο μαραθώνιος είτε του μίνι πρωταθλήματος είτε του πρωταθλήματος. Δεν ήταν ένα μικρό πρωτάθλημα δύο ομίλων με 26 αγωνιστικές. 40 αγωνιστικές έπρεπε να καλύψουν οι 8 ομάδες των play-off. Θα πάμε να δούμε μία ακόμη αλλαγή από τον Αλέκο Βοσνιάδη. Γιώργο. Και ο Τάσης θα πάρει τη θέση του Ρεπετσά, ενώ ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει καλέσει κοντά του τον Παλιγιώργο, αλλά ακόμα δεν του δίνει οδηγίες για να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό το 4-0 φέρνει τον Βοσνιάδη να ξεκουράσει κι άλλους παίκτες. Δεν χρειάζεται προφανώς να επιμείνει. Έτσι ο Γιώτας, ο οποίος τελευταία είχε τραυματιστεί ένα γεμάτο δεύτερο γύρο, αλλά με ένα μισοάδιο στα play-off. Το σούτ ξαφνικό, η μπάλα out. Το σούτ από τον Πινιέιρο. Τζιόρας που είναι κάτω. Εδώ δείτε και πάλι τον Πορτογάλο, ο οποίος σουτάρει. Καλό σουτ. Εκτινάχθηκε ο Χουάντερσον, αλλά έχω την εντύπωση ότι κάλυπτε ήδη την δεξιά γωνία. Καλού κακού βέβαια έπεσε. Και τώρα πάμε στην αλλαγή που μας είπε πριν από λίγο ο Γιώργος Μπιτσικόκος. Ο Τζιόρας θα βγει έξω για να πάρει και το χειροκρότημα. Χειροκρότημα ο Ρεπετσάς. Ο Ρεπετσάς. Εντάξει. Εγώ ήμουν στην κάμερα. Τώρα βλέπω την πινακίδα. Ναι. Ο Ρεπετσάς λοιπόν. Στόπερ θα περάσει έξω για να μπει στόπερ. Λογικό είναι αυτό. Ο Γιώτας, ο οποίος είχε να εμφανιστεί από την ένατη αγωνιστική. Τελευταίο του παιχνίδι ήταν με τον Ιγυνιακό. Είχε μπει για λίγα λεπτά, για 4 λεπτά. Είχε τραυματιστεί πιο μπροστά. Και συνέχεια εκτιμήθηκε ότι ο Γκότοβος μαζί με τον Ρεπετσά θα ήταν αυτοί που θα κρατούσαν το βάρος με τον Γιώτα να ξεκουράζεται. Γιατί είχε και άλλα παιχνίδια το πρωτάθλημα. Και αυτή ακριβώς είναι και η διαχείριση που επιχείρησε και ο Άλεκος Βοσνιάδης, όπως και άλλοι προπονητές, και ο Μιχάλης Γρηγορίου με την ομάδα της Κέρκυρας. Ψαβίδης δεξιά. Αποστολίδης κρατάει την μπάλα. Προσπαθεί να αλλάξει με το Χιονίδη. Χιονίδης έξω. Στο ημικύκλιο προσπαθούν να πλασταριστούν. Δυνατές κακίσεις. Κερδίζει δυο τζαρτζαρίσματα. Εδώ έχει καλύψει την μπάλα και αυτή την επαφή υποδεικνύει φάουλ. Ο διαιτητής. Ζουλιώτης. Κοντέων από μακρινή. Τζιόρα. Ασταμάτητη και είναι λογικό η οπαδή της νίκης στις κερκίδες. Ο Γκότοβος για το Γιώτα. Γιώτας και Γκότοβος έχουν παίξει σε 5-6 παιχνίδια μαζί. Μανουσάκης, Μπακάλης, Τζιόρας, Μανουσάκης. Και ο Γκότοβος, πάσες, έχουμε δρόμο ακόμη, έχουμε 20 λεπτά παιχνιδιού. Ο Μπακάλης πίσω, οι παίχτες της Νίκης Βόλου περιμένουν τους παίχτες του Ηρακλή να μαρκάρουν. Αυτοί δεν έχουν και πολύ μεγάλη διάθεση να το κάνουν. Και αυτό λογικό επίσης. Πάσα για τον Ανιέτε. Κλέβει ο Παπαστεριανός. Μιτζόγλου, Ματσούκας. Προσπαθεί να κάνει τρίμπλα. Δεν τα καταφέρνει. Ζουλιώτης. Ανιέτε και Τζιόρας πέτυχαν 37 γκολ από τα 64 μέχρι τώρα. Παίχτες που έκαναν τη διαφορά.
Βοσνιάτης κράτησε ένα κορμό με τον Αποστολίδη τερματοφύλακα. Μόλις δύο φορές βγήκε εκτός και χρησιμοποιήθηκε ο Ταΐρης, ο οποίος φάνηκε πανέτοιμος και αυτός. Σημαντικό επίσης. Βασίστηκε στο αριστερό πόδι του Σοϊλέδη και όχι μόνο, δεκάδες έντρες από αριστερά. Εκπληκτικό το γύρισμα στο παιχνίδι, επαναλαμβάνω, με την Κέρκυρα για να σημειώσει γκολ στη συνέχεια με μονοκόμματο πλασέο Μανουσάκης. Το Μανουσάκη τον είχε τρεχαντήρι στα χαφ, εξακολουθεί να τρέχει εκτός. Ενσωμάτωσε τον Πινιέρο και τον Ροκάτο στο σχήμα μετά από ένα μήνα που αποκτήθηκαν. Δεν βιάζονται να τους εντάξει γρήγορα. Και έριξε αργά αλλά πιεστικά στη μάχη και το Σουλίδι και το Πιτσάκο, προκειμένου να ξεκουράσει και άλλους παίκτες. Τώρα ο Γιώργος Παλαιγιώργος θα περάσει στο παιχνίδι. Πάμε στο Γιώργο Πιτσικόκο. Στην επόμενη φάση πιστεύω ότι θα πέσει το Πανθεσσαλικό, γιατί θα γίνει αλλαγή το Ανιέτε προφανώς για να αποθεωθεί από τον κόσμο της ομάδας και θα περάσει θέση του Παπαδόπουλος. Αλλά θα καθυστερήσουν λίγο οι άνθρωποι της Νίκης Βόλου να δώσουν αλλαγή προκειμένου να είναι όλα καλά και να μπορέσει να γίνει αποθέωση του Ισπανού. Να υποθέσω ότι πρέπει να είναι από την άλλη πλευρά για να διασχίσει όλο το γήπεδο. Κάτι κατά πλάτος. Κάπως έτσι. Για να μην βγει γρήγορα. Λοιπόν, ο Παλιγιώργος. Χιονίδης. Ματσούκας. Ματσούκας με το δεξί. Αποφασίζει να ολοκληρώσει μόνος την προσπάθεια. Είμαστε στο 72ο λεπτό. Λευτέρης Ματσούκας που είχε δύο σουτ μέχρι τώρα. Το παλεύει όσο μπορεί. Προσπαθεί να συνεργαστεί με Χιονίδη. Και τώρα ο Ανιέτε. Αποχωρεί. Εσείς μπορείτε να θυμηθείτε το hat-trick του Ισπανού. Το ξεκινάει από εδώ. Με αυτή την εξαιρετική κίνηση. Το φάλτσο του Πινιέρο. Ο Ανιέτε βγαίνει. Ταλαιπωρεί την άμυνα. Πλασάρει. Και εδώ ο Ισακ μπαίνει. Βλέπει τον Ανιέτε. Πάλι ταλαιπωρία για τους αμυντικούς του Ηρακλή και για τον Χουάντερσον που βλέπει την μπάλα πρώτα στο αριστερό δοκάρι, στη συνέχεια να περνά πίσω του και να καταλήγει στα δίχτυα του. Χάτρικ από τον Αντώνιο Ανιέτε. Φτάνει λοιπόν τα 8 γκολ ο Ισπανός στα play-off. Ανίκητος και σε αυτό το τομέα. Πολυτιμότερος παίχτης για αυτή τη σεζόν. Παλιγιώργος πάσα. Αριστερά, η μπάλα, η σέντρα για τον Πουρτουλίδη, κεφαλιά του Σοϊλέδη. Πιάνει αέρα, ο Σαββίδης προσπαθεί στη συνέχεια να επανακτήσει και το κέρδος είναι ένα πλάγιο την πίεση του μπακ του Ηρακλή. Εδώ ο Γιώργος Παλαιγιώργος. Πάει να εκτελέσει το πλάγιο, βάζοντας και αυτός ένα αργό ρυθμό. Εν τω μεταξύ η βροχή πιο ορμητική τώρα. Έκανε και πάλι την εμφάνισή της. Η Τζόγλου. Κοντοδήμος. Βοσνιάδης, Βοσνιάδης. Αλέκος, Αλέκος. Ρυθμικά το όνομα του προπονητή της ομάδας Νίκης Βόλου. Όχι άδικα. Σαββίδης. Κοντοδήμος. Σέντρα γέμισμα πάλι για τον Πουρτουλίδη. Ελέγχει και πάλι ο Σοϊλέδης. Πάσα. Συγγνώμη, ήταν ο Γιώτας ο οποίος πέρασε για τον Σοϊλέδη. Τώρα ο Σοϊλέδης αποφεύγει τον Παλαιογιώργο. Έχει κοντά τον Ματσούκα. Αποστολίδης. Το γήπεδο έχει γίνει όντως βαρύ. Παπαδόπουλος τώρα θα πάει να καλυφθεί στον πάγκο. Έκανε κάποια στιγμή και το σταυρό του για αυτά που έβλεπε, αλλά τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Όμως είναι ένας προπονητής ο οποίος θέλει από τους παίκτες του μέχρι το τέλος να δείξουν αυτό που αξίζουν. Και καλά κάνει. 75ο λεπτό της συνάντησης. Νίκη Βόλου Ηρακλής 4-0. Ένα γκολ από τον Τζιόρα, ο οποίος άνοιξε το χώρο των τερμάτων. Μάλλον άνοιξε, έκανε δρόμο για τον Ανιέτε. Συναγωνισμός και των δύο όλη τη χρονιά, και στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο
και στα play-off τώρα. Από τον Κότοβο στον Αποστολίδη. Μπακάλης λέει του τερματοφύλακά του να σμπρώξει την μπάλα μπροστά. Αυτός βλέπει τον Ζουλιώτη δεξιά. Κακή πάσα από το Ζουλιώτη. Βγαίνει πάλι ο Γιώργος που έχει δυνάμεις και θέλει να τρέξει. Θα αποφύγει εξαιρετικά δύο παίκτες του Ηρακλή. Κρατάει την μπάλα. Μένει όρθιος. Θα πάρει λογικά εδώ το φάουλ. Όχι, παίζεται λέει ο διαιτητής. Από τον Παπαδόπουλο που έκανε κούρσα πίσω η μπάλα. Κότοβος, Γιώτας και Ζουλιώτης. Κακή πάσα από το Μανουσάκη πίσω. Τρέχει ο Μπακάλης. Αποστολίδης με το αριστερό. Ότι κάτσει. Α, πάσα. Στον Παπαδόπουλο. Κότοβος. Αλλαγή για τον Ζουλιώτη που κάνει κούρσα. Πιέζει ο Ηράκλης αλλά δεν μπορεί να κερδίσει την μπάλα. Και όσο δεν μπορεί να το καταφέρει αυτό, υπάρχει και ο σχετικός εκνευρισμός. Λιστρήματα από τους παίκτες. Μανουσάκης. Στο Μπακάλι. Μούσκεψε το πουκάμισο του Παπαδόπουλου, ο οποίος εξακολουθεί όμως ξαναβγήκε από τον πάγκο. Παραμένει κοντά στους παίκτες του. Ο Παπαστεριανός βρίσκει ευκαιρία να δέσει τα κορδόνια του. Κρατάει μπάλα ο Ιτζόγλου. Ζητάει μπάλα ο Πουρτουλίδης. Πολύ τρέξιμο από τον Νίκο Πουρτουλίδη φέτος. Πρώτο σκόρερ του Ηρακλή. Αλλά επαναλαμβάνω δεν έφτανε μόνο αυτός. Ματσούκας. Προσπάθησαν να παίξουν το 1-2 και πάλι ο Ηρακλής πατάει περιοχή. Ματσούκας έτοιμος για το σούτ. Σόλο προσπάθεια. Σούτ από μακρύνη απόκρουση του Αποστολίδη, ο οποίος στη συνέχεια κρατάει την μπάλα. Η πρώτη σημαντική επέμβαση για τον τερματοφύλακα της Νίκης Βόλου. Σε ένα σούτ που είχε υπό τον έλεγχο του ο Ματσούκας, βλέπετε, απέφυγε τρεις παίκτες, έφερε την μπάλα στο αριστερό. Εδώ ακριβώς θα κάνει το σούτ στην κατάλληλη γωνία ο Αποστολίδης. Με δεύτερη προσπάθεια σταματά την μπάλα. 12 οι τελικές προσπάθειες για την ομάδα της Νίκης. Ο Σοηλέτης θα κάνει φάουλ πάνω στον Νιτζόγλου. Ισάκ κάνει μια κούρσα από τη δεξιά πλευρά. Έχει για συμπαράσταση τον Τζιόρα. Αποφασίζει να βάλει και αυτός ένα γκολ σήμερα, αλλά εκεί που πάει η μπάλα είναι η κερκίδα. Κοιτάξτε και πάλι την προσπάθεια του Ισπανού που βγήκε από τη δεξιά πλευρά. Βλέπει τον Τζιόρα και θέλει και αυτός να κάνει κάτι. Άλλωστε έχει πετύχει 3 γκολ στα play-off. Θέλει να κλείσει ιδανικά τη χρονιά. Δεν θα τα καταφέρει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Άλλα 10 λεπτά. Ο Νίκος Παπαδόπουλος. Όρθιος. Βρεγμένος. Αλλά τουλάχιστον νιώθει μια ικανοποίηση ότι προσπάθησε. Και η ομάδα του προσπάθησε.
Ηρακλής που δεν είχε βαθμό στο ξεκίνημα των play-off. Πήγε αρκετά καλά, αλλά αν δεν είχε τα διοικητικά προβλήματα θα πήγαινε ακόμη καλύτερα. Συγκέντρωσε 15 βαθμούς και μάλλον εκεί θα παραμείνει στους 15, με την νίκη Βόλου να έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους 24 σε αυτή την φάση των play-off, ξεκινώντας από το συν 2. Δηλαδή έχει συγκεντρώσει τους περισσότερους μέχρι τώρα, με την Κέρκυρα να έχει ξεκινήσει από το συν 6, να έχει συγκεντρώσει 2 βαθμούς λιγότερους από την ομάδα της νίκης, να έχει 22, αλλά με εκείνους τους 6 να είναι η πρώτη τώρα στη βαθμολογία με 28 βαθμούς. Η Κέρκυρα που ακόμη και με ισοπαλία, αν καταφέρει να ισοφαρίσει τον Εγινιακό, θα παραμείνει δεύτερη και την πρωτιά θα πάρει νίκη Βόλου, γιατί εδώ μάλλον αρχίζει σιγά σιγά, όσο περνάνε τα λεπτά, να κλειδώνει η νίκη και οι 3 βαθμοί για την ομάδα της Μαγνησίας. Πουρτουλίδης με Μπακάλι. Ο Μίτσιος μπρόχνει το Τζιόρα να φύγει μακριά. Τα λένε οι παίκτες μεταξύ τους. Χιονίδης. Λάθος πάσα. Μανουσάκης. Αλλάζει παιχνίδι από τη δεξιά πλευρά, γιατί καθυστέρησε ο Τζιόρας να κινηθεί. Πάσα του Πινιέρο για τον Ισάκ, ο οποίος θα χάσει το κοντρόλ. Θα γλιστρεί συνέχεια, πέφτει κάτω. Ο Άντερσον για τον Παλιγιώργο. Ο Βοσνιάδης όρθιος. Ματσούκας. Ματσούκας πάσα αριστερά. Το γέμισμα πάλι για το Ματσούκα, πίσω η μπάλα. Μανουσάκης, Σοηλέδης. Το αξιοσημείωτο των παιχνιδιών που έγιναν μέχρι τώρα είναι το εξής, ότι η νίκη Βόλου φέτος έχει επικρατήσει σε 2 από τις 3 συναντήσεις. Σε κάθε περίπτωση ισοπαλία δεν είχαμε και ούτε φαίνεται να έχουμε. Είχαμε όμως και στις 4 συναντήσεις αποβολές. Στην πρώτη συνάντηση η νίκη Βόλου Ηρακλής στο 2-0 με Μανουσάκη και Γέτσιτς τότε είχαμε την αποβολή του Σαβίδη. Στο Καφταζόγλιο στο 1-2 με γκολ του Ιντζόγλου, του Ισάκ και του Ανιέτε. Εδώ δείτε ότι ο Ισάκ συγκρατήθηκε από τον Σαβίδη. Θα ήταν πολύ τραβηγμένο να σημείωταν αυτό το πέναλτι. Είχαμε αποβολή του Σοηλέδη, εκεί όπου έσπασε το αίτιο της έδρας του Ηρακλή. Από το 24ο λεπτό η νίκη έπαιξε με 10, αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη. Στα play-off στο Ηρακλής, νίκη Βόλου. Στο 1-0 με γκολ του Σκιατραβάνη. Είχαμε άλλο ένα παιχνίδι με ένταση. Ο Κουτσιάφτης απέβαλε τον Ματσούκα για απρεπή κίνηση στον Ακασού. Ήταν εκείνη η περίπτωση που ο Ματσούκας αποβλήθηκε για 3 αγωνιστικές και ο Ηρακλής άρχισε να χάνει παίκτες. Και τώρα σε αυτό το παιχνίδι που βρίσκεται σε εξέλιξη και το σκόρ είναι 4-0, είχαμε την αποβολή από το 36ο λεπτό του Τσιλιανίδη. Εν τω μεταξύ ο Παλαιογιώργος δεν μπορεί να συνεχίσει, ο Ηρακλής έχει κάνει τις 3 αλλαγές. Η τελευταία ήταν του Παλαιογιώργου, έπαιξε δεν έπαιξε κανένα 12 λεπτό. Προφανώς υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, δεν μπορεί να συνεχίσει, το γόνατο. Να κρίνω ότι δεν μπορεί να πατήσει καθόλου το πόδι του. Παπαδόπουλος με Τζιόρα τα λένε.
Ναι, πάμε στο Γιώργο Μπιτσικόκο που είναι κοντά. Τι ακριβώς? Οι άνθρωποι του Ηρακλή θεωρούν ότι ήταν σκληρό το μαρκάρισμα από τον Τζιόρα και ότι δεν χρειάζονταν. Και ο Παλιγιώργος φαίνεται πραγματικά να έχει σοβαρό πρόβλημα στο αριστερό του γόνατο. Ο Τζιόρας δίνει τις δικές του εξηγήσεις στον προπονητή του Ηρακλή. Και τώρα βλέπω ότι. Συνεχίζεται ο διάλογος μεταξύ του. Ο Νίκος Παπαδόπουλος, ναι, πραγματικά είναι εκτός αυτού. Έκανε κινήσεις προς τον Χρήστο Τζιόρα, δεν βλέπεις. Ναι, ο Γοσνιάδης πάει προς τα εκεί για να δει. Πάντως το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Αποστολίδη πίσω, η μπάλα στον Ιτζόγλου, Ιτζόγλου στο Σαβίδη. Πάμε για το τελευταίο πεντάλεπτο. Παλιγιώργος τελικά κουτσένοντας μπαίνει μέσα. Κουτσένοντας. Για το Ματσούκα, κεφαλιά, υποπίεση. Η μπάλα στα χέρια του Αποστολίδη. Η γιορτή έχει ξεκινήσει από τις κερκίδες. Οι μαζορέτες έχουν προωθηθεί στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Ρονκάτο με μια βραζιλιάνικη σημαία στον πάγκο. Ο Πάκος θα μπει πρώτος, Γιώργο. Ναι, και θα ελπίζουν όλοι οι άνθρωποι της Νίκης Βόλου να είναι μόνο ο Πάκος που θα μπει μέσα για να μην χαλάσει η γιορτή. Αν μπουν οπαδοί, θα καθυστερήσει το τελετουργικό που έχουν ετοιμάσει. Το σουτ ξαφνικό πάνω το ριζότο το κάνει συνέχεια, Γιώργο. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι όλοι αγκαλιασμένοι μπροστά από τον Πάκο. Περιμένουν απλά το τριπλό σφύριγμα για να μπορέσουν να ξεσπάσουν. Γνωρίζουν ότι παραμένει και το 1-0 του Αιγνιακού με αποτέλεσμα να είναι η νίκη πρωταθλήτρια. Ουσιαστικά. Ναι. Αυτή τη στιγμή στον πάγκο έχουμε το πλάνο, δεν ασχολείται κανείς με το παιχνίδι. Τίποτα κανένας. Και ο Σουλίδης κάπου στο κέντρο. Χαίρεται και αυτός από τους πρωταγωνιστές και μάλιστα από την 21η αγωνιστική άρχισε να πατάει γκάζι. Είναι αυτά που λέγαμε, ο Κοσνιάδης κράτησε κάποιους παίκτες για το τέλος. Ο Τζιόρας διεκδικεί την μπάλα τον Παλιγιώργο που παίζει τραυματίας. Πάσα από τον Αποστολίδη για τον Ιτζόγλου με το στήθος, αυτός πίσω στο Χουάντερσον, Χουάντερσον πιο αριστερά. Αποστολίδης επιστρέφει στη Super League, Σοηλέδης πέρασε από Όφη, Λεβαδιακό, Ολυμπιακό. Επιστρέφει και αυτός στη Super League, ο Μανουσάκης που πέρασε από την Ξάνθη, επιστρέφει και αυτός στη Super League. Ο Κότοβος με τα χρώματα του Ολυμπιακού Βόλου όταν ήταν στη Super League, επιστρέφει και αυτός. Ο Τσουκάνης του Άρη. Με λίγο χρόνο συμμετοχής, αλλά επιστρέφει. Ο Σουλίδης που τον είδαμε πριν από λίγο με τον Ηρακλή επιστρέφει. Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Έχουμε το πλάνο. Γιώργο, έχεις να μας προσθέσεις κάτι? Οι παίκτες, οι αναπληρωματικοί, ο Πάγκος είναι υπεύθυνος για αυτό που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή στο Παναθηναϊκό. Αυτοί ξεκίνησαν το σύνθημα. Με τον Νίκο Παπαδόπουλο, ένα εκπληκτικό πλάνο, ναι. Στον Πάγκο. Ο Νίκος Παπαδόπουλος είναι αφοσιωμένος στο παιχνίδι και καλά κάνει. Πάντως ο Πάγκος έδωσε το σύνθημα για να ξεκινήσει η γιορτή. Αλήμωνα, οι παίκτες ξεκίνησαν οι παίκτες της Νίκης Βόλου ξεκίνησαν να τραγουδούν το σύνθημα που ακούσαμε πριν από λίγο στο Πανθεσσαλικό. Έχει κατέβει και ο Ανδρέας Πάτσης κάτω στο Πάγκο αυτή τη στιγμή μαζί με τους ποδοσφαιριστές του. Που ξεκίνησε αυτή την προσπάθεια όντας ο νεότερος παράγοντας που ξεκινάει έτσι μια προσπάθεια και μέσα σε δύο χρόνια καταφέρει να ανεβάσει την ομάδα. Κότοβος. Ένα λεπτό ακόμη, δεν ξέρουμε πόσο θα δείξει ο τέταρτος. Είχαμε κανένα δύο τραυματισμούς. Και ο Ανιέτε μέσα αυτό τον όμιλο. Ακούστε τι γίνεται. Νομίζω αυτά είναι τα πλάνα τώρα. Ένα το λεπτό των καθυστερήσεων. Γιώργο, μπορείς να βρεις ένα παίκτη.
Από αυτού του πάγκου, ναι. Πρέπει να είναι και ο πρόεδρο εδώ. Τον πρόεδρο ψάχνω. Τον κύριο Πάτση. Ο πρόεδρο, ναι. Να μείνει λίγο κοντά σου για να τελειώσουμε από εδώ. Είναι 20 λεπτό τώρα και πάμε για τα τελευταία δευτερόλεπτα. Μην τον χάσει. Δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί εδώ η φιέστα, η αγωνιστική φιέστα, γιατί αμέσως μετά αρχίζει το πάρτι των οπαδών της Νίκης Βόλου, το πάρτι των παικτών, το πάρτι της διοίκησης. Ο Αιγινιακός κέρδισε την Κέρκυρα 1-0 και είναι τελικό. Αυτή τη στιγμή η Νίκη Βόλου βρίσκεται στην πρώτη θέση. Όχι μόνο καταφέρνει να πάρει την άνοδο χωρίς τα υπόλοιπα σενάρια να ισχύουν, αλλά καταφέρνει αυτό το τρίτο, τέταρτο σενάριο που υπήρχε μόνο σαν σκέψη από την αρχή να το κάνει πραγματικότητα και να πάρει και την πρωτιά. Απευθείας άνοδο στη Super League, η Νίκη Βόλου του χρόνου θα αγωνίζεται στα μεγάλα σαλόνια. Σε ένα κατάμεστο Παθεσσαλικό, μόνο ένα πέταλο είναι κενό. Η είσοδος των παικτών που έστησαν πάρτι πιο μπροστά 5 λεπτά πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι στον αγωνιστικό χώρο. Κανένας οπαδός στον αγώνα, εισακούστηκε ο εκφωνητής του γηπέδου, προκειμένου έτσι να γίνει η μεγάλη γιορτή εδώ. Πάμε στον Γιώργο Μπιτσικόκο κατευθείαν. Με το ζόρι κρατάω το Θανάση Ρεβετσά, γιατί θέλει να φύγει να πάει μέσα. Πρωτάθλημα, όχι απλά άνοδος. Νομίζω έκλεισε μια χρονιά ο Νιρόδης. Θέλω να αφιερώσουμε αυτό το πράγμα, αυτό το πρωτάθλημα, αυτή την άνοδο, σε αυτόν τον κόσμο που είχε 50 χρόνια, που περίμενα μάλλον καρτερικά 50 χρόνια αυτή τη στιγμή, αυτή τη χρυσή στιγμή. Πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους παίκτες μου, σε όλο το προπονητικό team και σε όλους όσους βοηθήσαν για την άνοδο. Η βραδιά πώς εξελίσσεται μετά, τι έχει μετά? Νομίζω ότι αυτή η βραδιά είναι δικιά μας και τη Νέα Ιωνίας. Δεν το λέει, καλά το ξέρουμε. Θα το κάψουμε, θα το κάψουμε. Ο Ρεπετσάς, ο οποίος απουσίασε μόλις ένα παιχνίδι από τα play-off στην πρεμιέρα εδώ με τον Αιγινιακό και το άτυχο αποτέλεσμα, και στη συνέχεια έδωσε 13-90 λεπτά γεμάτα παρουσίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει χρόνος για να δούμε και κάτι ακόμη. Ωραία, Γιώργο, έχεις το λόγο συνεχώς. Μπαλόνια στον αέρα. Σε λίγο στον ουρανό πάνω από το Παθεσσαλικό. Κοιτάξτε άποψη κερκίδας. Ομάδας έτοιμης για την Super League. Αγκαλιές, φιλιά, ενθουσιασμός, σοανιέται. Εδώ και αρκετή ώρα βρίσκεται ψηλά. Ο Ακασού μαζί με κάποιους συμπαίκτες του, πρωταγωνιστές και αυτούς. Ναι, έλα Γιώργο. Ο αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας, ο κύριος Ανδρέας Πάτσης, ναι, πρόεδρε. Σας ακούμε. Η πιο ευτυχισμένη στιγμή νομίζω. Είναι μοναδική στιγμή, ένας πραγματικός άθλος. Νομίζω κόπη 2 ετών, ενάντια σε όλους και σε όλα, τις προβλέψεις, τις κασάνδρες, σε αυτούς οι οποίοι για πολλούς λόγους δεν θα θέλαν να δουν αυτή την ομάδα που να επανέρχεται μετά από τόσα χρόνια. Μπορέσαν πραγματικά να άνθρωπο. Νομίζω είναι κάτι μοναδικό, κάτι ιστορικό, και ο κόσμος το αξίζει, το δικαιούται να το ευχαριστεί, το ευχαριστηθεί. Και όχι απλά άνοδος, πρωτάθλημα κιόλας. Ναι. Βοηθούντος και των συγκυριών πήραμε και το πρωτάθλημα. Έχει, πόσα πουρά έχει καπνίσει? Ο Μιχάλης ο Μερσίδης με ρωτάει από πάνω πόσα πουρά έχετε καπνίσει. Αυτή τη φορά κάμισα όσα ήταν για την αγωνιστική περίοδο. Την πάτησα πέρυσι, μου λείπανε μερικά. Φέτος ήμουν μια χαρά στην ώρα μου. Λοιπόν, από ό,τι βλέπουμε οι εκδηλώσεις θα είναι πραγματικά όπως αρμόζει μια πρωταθλήτρια. Ο Θανάσης Ρεπετσάς μου είπε ότι θα καεί η πόλη. Έτσι. Αυτό θα γίνει πορεία στην πόλη, θα καταλήξει τα γραφεία μας κάτω. Νομίζω το δικαιούται ο κόσμος της νίκης μετά από τόσα χρόνια στην αναμονή. Έχετε σχεδιάσει το μυαλό σας την επόμενη μέρα ή θέλετε? Όχι, σήμερα μια μέρα ξεκούραση και από την Τρίτη εδώ είμαστε να οργανώσουμε την επόμενη μέρα για την ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Έχει κατά νου βέβαια συμβόλαια τώρα. Κάποιοι παίχτες πήραν αξία, κάποιος θα προσπαθήσει να κρατήσει. Κάποιοι άλλοι θα παραχωρηθούν, κάποιοι θα μείνουν. Έτσι γίνεται με τις ομάδες. Ο Ηρακλής θα πρέπει να σκεφτεί την επόμενη μέρα. Η γιορτή εδώ πέρα με τους παίχτες να κάνουν το γύρο του θριάμβου τώρα. Μπορεί να μην είναι κύπελο αυτό που κατέκτησαν, αλλά μετά από 48 χρόνια ίσως είναι κάτι περισσότερο από κύπελο. Εδώ πήγανε στους φανατικούς. Πιο μπροστά τώρα θα περάσουν και από την απέναντι πλευρά των επισήμων. Εδώ ο κόσμος είναι μαζεμένος γιατί ακόμη εξακολουθεί να βρέχει πολύ ψηλά. Όλε, όλε στις κερκίδες ψηλά. Εδώ βλέπετε συνωστισμός στο επάνω διάζωμα.
προκειμένου να υποδεχτούν την ομάδα. Πιστεί και στο κάλεσμα να παραμείνουν παρά τη βροχή και να συνοδεύσουν έτσι και τον ενθουσιασμό των παικτών και όλων όσων αγωνίστηκαν. Η νίκη η οποία έκανε μια πολύ μεγάλη πορεία. Εσείς μπορείτε να ξαναθυμηθείτε εδώ τα γκολ και τις περίφημες assist του Μανουσάκη. Πρώτη για τον Τζιόρα, ο οποίος ανοίγει το χώρο των τερμάτων και στην ουσία ξεκλειδώνει τα πόδια όχι μόνο του Ανιέτε που βλέπετε εδώ τι κάνει, αλλά ολόκληρου του team, του roster της ομάδας της νίκης, φέρνοντας ενθουσιασμό από τον πάγκο μέχρι τον αγωνιστικό χώρο. Έχεις δίπλα στο Γιάννη Ζαλαόρα. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Ζαλαόρα. Ναι, ναι. Της Νίκης Βόλου, ο οποίος έχει δώσει και αυτός τον δικό του αγώνα και έχει εδώ και τα δύο καμάρια του, τους δύο γιους του μαζί. Κύριε Ζαλαόρα, πρωτάθλημα, όχι απλά. Είναι μια δικαίωση, είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της καριέρας μου. Σου μιλάω στα παιδιά μου, είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της καριέρας μου. Είναι δικαίωση για την ομάδα, δικαίωση για τους προπονητές, για τον κόσμο, για τον πρόεδρο, για μένα, για όλους. Ζούμε το όνειρο, τα καλύτερα έρχονται. Τα καλύτερα είναι η Super League. Super League, ναι. Αξίζει αυτή η ομάδα με τέτοιο κόσμο να μην είναι Super League. Το έχετε πιστέψει ή δεν το πιστέψετε? Ε? Το έχετε πιστέψει. Από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη προπόνηση. Αυτά είναι τα αγούρια μου, αυτά είναι τα αγούρια μου. Πείτε να δεν πλήξει δυνατά. Πώς σου φάνηκε το πρωτάθλημα? Καλά! Το είδατε, μπορούσα να το δω. Λοιπόν, η γη του Γιάννη Ζαλαόρα. Και δίπλα σου είναι ο Μανώλης Αποστολίδης. Ναι, ναι. Έφυγε, πάει να δώσει τη φανέλα πρώτα. Εντάξει, ο Γιάννης Ζαλαόρας, ο οποίος προετοίμασε δύο τερματοφύλακες όλη τη χρονιά, τρεις, αλλά μόνο τους δύο βλέπαμε εμείς. Και μάλιστα τον δεύτερο, όταν χρειάστηκε για 90 μόλις λεπτά, τον είχε ετοιμάσει τόσο καλά που κατάφερε να κρατήσει τη νίκη Βόλου, κάνοντας σημαντικές αποκρούσεις στο παιχνίδι με την Κερκίδα, κάνοντας σημαντικές αποκρούσεις και να πάρει και τους βαθμούς, τους πολύτιμους βαθμούς. 27 το σύνολο κατέκτησε η νίκη Βόλου σε αυτό το πρωτάθλημα, το μίνι πρωτάθλημα, το όμως κουραστικό, επίπονο, με πάρα πολλές κίτρινες, κόκκινες κάρτες, με πάρα πολλούς τραυματίες και με τη σωστή διαχείριση από προπονητές που άντεξαν μέχρι το τέλος και αυτή την επίπονη αυτή προσπάθεια. Ο γύρος του Θριάβου ολοκληρώνεται. Μανώλης Αποστολίδης στο Γιώργο Μητσικόκο. Αποστολίδης, ο οποίος πήγε να δώσει φανέλα πρώτα, μίλησα με τον Γιάννη Ζαλαόρα. Ναι. Μεγάλη χρονιά και για τους δύο. Ναι, ήταν μια καταπληκτική χρονιά για όλους μας, βασικά για όλη την ομάδα. Είχαμε ένα στόχο, το πετύχαμε. Δεν ξέρω τι να πω, εντάξει. Όλος αυτός ο κόσμος, θέλω να τον ευχαριστήσω. Δεν υπάρχει ομάδα επαρχιακή, πιστεύω, με δύο-τρεις ομάδες ακόμα που έχουν τόσο κόσμο με τόση αγάπη στην ομάδα. Δεν ξέρω τι να πω. Είστε και πρωταθλητές, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Ναι, κάτι ακούσαμε. Εντάξει, εμάς ήταν ο στόχος μας από την αρχή, η πρώτη θέση. Ήρθε και το πρωτάθλημα τώρα εδώ. Ο πρόεδρος μας είπε ότι μια μέρα ξεκούραση και μετά θα σκεφτείτε την αυριανή μέρα. Φαντάζομαι όμως ότι αρκετοί από εσάς αντιμονείτε για τη Super League. Δεν άκουσα. Λέω ότι αρκετοί από εσάς αντιμονείτε για τη Super League. Εννοείται. Είναι ένα μεγάλο. Το θέλουμε πολύ όλοι οι παίχτες. Θέλουμε να έχουμε αυτό το καταπληκτικό κόσμο στη Super League, να νιώσουμε κι εμείς πώς είναι αυτό το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω, παιδιά. Πετυχαίνεται όλο σε μια στιγμή συγκίνηση. Δεν ξέρω. Να σ' αφήσουμε να πας να γιορτάσεις. Προς τα εκεί έρχεται και ο. Κάπου ναι. Ο κάπτεν, ο Μανουσάκης. Λοιπόν, ο Μανώλης Αποστολίδης, για να ολοκληρώσουμε σιγά-σιγά. Ναι. Και ο Δήμος Μανουσάκης, για να ολοκληρώσουμε. Ο Μανώλης Αποστολίδης, ο οποίος πέρασε και από τον Παθρακικό και από την Καβάλα και ήρθε φέτος στο Βόλο για να δημιουργήσει εδώ και να έχει συμμετοχή κοντά στα 4.000 λεπτά. Προκειμένου να βρίσκεται κοντά και αυτός σε αυτή τη γιορτή της Ανόδου. Δημοσθένης Μανουσάκης, έχεις μονάχα 30 δευτερόλεπτα, Γιώργο. Ο κάπτεν να μας μιλήσει μέσα σε 30 δευτερόλεπτα για μια ακόμα επιτυχία στη μεγάλη καριέρα σου. Τα λόγια είναι απερίγραφα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω τίποτα. Κοιτάξτε, καταφέραμε να φέρουμε όλους τους νικότερους στο γήπεδο, 10-15.000 ώρα στο γήπεδο, για να χαρούν για αυτή την ομάδα που επί 48 χρόνια είχε να ανεβεί στη μεγάλη κατηγορία. Για μας δεν υπάρχουν λόγια για αυτή την. Πιστεύω ότι είναι από τις μεγαλύτερες δικαιώσεις και ανόδους που έχω στην καριέρα μου, γιατί ήταν μια ομάδα που δεν την πίστευε κανένας και καταφέραμε να πετύχουμε κάτι που το πιστεύαμε μόνο εμείς και τα παιδιά εδώ πέρα, όλος ο κόσμος. Ευχαριστούμε τον κόσμο, τη διοίκηση και όλους μας πιστέψανε.
Ευχαριστούμε και εμείς τον αρχηγό. Απομένει ένας ακόμη αγώνας για το τρίτο εισιτήριο που οδηγεί στη Super League. Ολυμπιακός Βόλου Ξάνθη να ολοκληρωθεί η φετινή χρονιά του χρόνου για το πρωτάθλημα 2014-15. Ο TTV θα είναι πάλι μαζί σας σε ένα πρωτάθλημα που εκ των προτέρων θα είναι για γερά νευρά. Ακολουθεί πλούσιο ρεπορτάζ. Μείνετε συντονισμένοι στις συχνότητες του TTV.